όχι, ομάδα δεν γίνεται. Με αυτά τα με τις μετριότητες που έφεραν στην Ελλάδα. Κάτι Ρουκάβενες ή κάτι Κλέτον, αυτή είναι για γέλια όλοι τα. Είναι ποδοσφαιριστέ αυτή. Ποδοσφαιριστέ έφερε μόνο Κόκαλη, έναν αυτόν, τον Διόγκο. Κανένα δεν έχει φέρει ποδοσφαιριστέ εδώ. Αυτή είναι πραγματικότητα. Λοιπόν, πηδάει στον αέρα και στέκεται στον αέρα. Για να ρίξει την κεφαλιά. Δεν μου λες σε αυτή τη βάση μια που, τη θύμισε, που μου το θύμισες. Τον είδε στο Χαλκιά. Καλά, το Χαλκιά. Ναι, στη βάση του κόλου. Καλά, αυτός είναι γελίος, δεν είναι τερματοφύλακα. Έχεις δει, όταν είμαστε μικροί στο δημοτικό, κάτι κοριτσάκια που πέραν μια απόχη και χορεύανε μια ωραία πεταλούδα. Τον έχεις δει. Τι είναι αυτός. Αυτός είναι ο τερματοφύλακας της Εθνικής Ελλάδος. Ρε τι είναι τούτος. Μα δεν το θυμάσαι, πες την Μπάγερν. Καλά εκεί στον Μπάγερν, ας εκεί. Και σε διαβάζω, εδώ. Έτσι εδώ. Ακούστε. Ταχύτητα. Είναι αμφισβήτητο ότι ο Ολυμπιακός είναι πολύ πιο ταχύ σαν ομάδα σε σχέση με τα δύο προηγούμενα χρόνια και η πιο γρήγορη ομάδα στην Ελλάδα. Κάνει μια έτσι και τελειώνουμε. Ξανακάνω μια έτσι και ξανατελειώνω. Τι παραμύθια είναι αυτά. Τι παραμύθια είναι αυτά. Ο Ολυμπιακός λέει είναι ταχύτατη ομάδα. Ήμαρτον ρε που λέει και ο άλλος. Ρε ξανά μανά ήμαρτον ρε. Επειδή είναι γρήγορος ο Λουα Λουα, ο Ολυμπιακός είναι γρήγορη ομάδα. Άντε και επειδή είναι γρήγορος ο Γκαλέτη. Το θέμα δεν είναι αν είναι γρήγορος ένας παίκτης του Ολυμπιακού. Το θέμα είναι αν είναι γρήγορη ομάδα. Ομάδα πιο αργή και από τον Κλάρκ. Αυτό το μεγάλο μειονέκτημα του Ολυμπιακού. Αργό ποδόσφαιρο. Τρομερά πράγματα. Τρομερά πράγματα. Τι παραμύθιασμα είναι αυτό. Τι παραμύθιασμα είναι αυτό. Δεν σέβομαι τον εαυτό του. Πάμε. 29. Πόσες. Τι πόσες. Την ημέρα. 5-6. Να τις εκατοστήσεις. Do you know από Τσέχοφ. Τι. Τσέχοφ λέω, έχεις ακούσει ποτέ σου. Ναι. Ο Τσέχοφ είναι σύνδεσμος στην Πράγα. Ναι. Το ξέρεις έτσι. Έξω αριστερά παίζει. Όχι. Έξω αριστερά παίζει, Σπάρτα Πράγας. Ναι. Το ξέρεις ε. Ξέρεις ποιος είναι ο Καρατζάκης. Ποιος? Ο Καζαντζάκης. Ο Καζαντζάκης. Είσαι τελφό με τον Κολτσιδάκη στον Όφινε. Α, όχι. Α, δεν το ξέρεις εδώ. Τον Κολτσιδάκη. Τον Κολτσιδάκη το ξέρεις, τον Καζαντζάκη δεν το ξέρεις. Α, όχι. Είναι παίζει, ο ένας παίζει στόπερ, ο άλλος παίζει λίμπερο. Ο Καζαντζάκης. Καταλαβες. Ναι, αλλά αυτά που κολλάνε. Κολλάνε. Άλλος λέω εγώ. Δεν τα λέω Δημητράκη σαν αυτά, τα λέω να πούμε χτυπάω το σωμάρι για να τα ακούσω γαϊδάρος. Η μάνα σου, ο πατέρας σου, η πουτάνα κοινωνία. Για χαρά. Σήμερα τα αδέλφια, τα δύο αδέλφια, δεν μιλάω για τους δύο αντιβιωτικούς, θα τα πούμε μετά αυτά. Μιλάω για τα αδέλφια Παλαιοκώστα. Όπως λέμε, Παλαιοφάρσαλα θα κατέβει κανείς. Φύγε, είπα, φύγε. Τα δύο αδέλφια λοιπόν Παλαιοκώστα μας έφεραν λίγο πίσω. Κάνε 20 λεπτό, 25 λεπτό. Είναι η πρώτη φορά από τότε που ξεκινήσαμε που δεν είχαμε στην ώρα μας όπως υπάρχει αιτία. Είπαμε τα δύο αδέλφια, ωραία δουλειά δεν μάγκησε. Πια λέει το κουνούπι, το σιδερένιο, πήγανε πάνω από τον Κορυδαλό, μπουκάρανε μέσα, τους πήρανε σχιστό, μηχανές,
τον Μπούλο. Ξέρετε γιατί δεν κατηγορώ τους δύο αδελφούς Παλιοκώστα? Διότι δεν έχουν κάνει φόνο. Διότι δεν έχουν βιάσει μικρά παιδιά. Απλά έχουν ληστέψει τράπεζες. Και έχετε παρατηρήσει τόσα χρόνια. Όταν ληστεύεται μία τράπεζα, ποτέ ο κόσμος όχι μόνο δεν τα βάζει με τους ληστές, αλλά τους λέει και συγχαρητήρια. Για σαν τους μάγκες που ληστεύουν τράπεζες. Σου λέει ο κόσμος, μα όλοι αυτοί οι τραπεζίτες που δεν έχω εγώ, μας έχουν πει το αίμα με το πουρί της σόμπας. Φυλακή μας έχουν βάλει. Θα πάμε τις γυναίκες μας και τα παιδιά μας στη Βηρυτό. Καλά τους κάνουν και τους ληστεύουνε. Έτσι λέει ο κόσμος. Όποτε γίνεται η ληστεία σε τράπεζα, ο κόσμος ποτέ δεν συγκτηρίζει τους ληστές. Για σαν τους μάγκες λέει. Ωραία δουλειά αυτή με τους αδελφούς Παλιοκώστα. 700 ευρώ. Ό,τι θέλετε, το γράφετε, που επιθυμείτε να ρωτήσουμε και τον κύριο Γεωργίου που είναι μαζί μας. Είπαμε μια καλησπέρα πριν από τις διαφημίσεις. Κύριε Γεωργίου. Δεν είμαι μαζί σου, σπίτι μου. Δεν άκουσα. Δεν είμαι μαζί σας, σπίτι μου είμαι. Α, σπίτι σας είστε. Τώρα όμως είναι το θαύμα της επιστήμης. Είστε μαζί λοιπόν, μας. Λοιπόν, κύριε, της τεχνολογίας. Άκουσα με μεγάλη προσοχή τη συζήτηση που είχατε προηγουμένως. Και από ό,τι με ενημέρωσε, αν θέλετε να σχολιάσετε. Ναι, θα πω δύο κουβέντες. Εγώ συμφωνώ απόλυτα με τη μαντάμ Βαλιανάτου. Δεν διαφωνώ μαζί της σε τίποτα. Η ζωή πάει μπροστά, με το ποτάμι πάει μπροστά. Με τη μαντάμ Βαλιανάτου δεν τον ηρωνεύομαι, δεν τον προσβάλλω. Εφόσον η φύση έχει αλλάξει, μαντάμ είναι. Δεν έχει αλλάξει η φύση. Και νομίζω ότι το επικροτεί και ο ίδιος αυτό. Δεν έχει κάνει εγχείρηση αλλαγής φύλου, δεν έχει σημασία, κύριε Γεωργίου. Δεν έχει σημασία, δεν είναι πώς αισθάνεται μέσα του. Έχει λοιπόν, σημασία, ως κύριος Βαλιανάτος συστήνεται, δουλεύει, εργάζεται, αναπνέει. Δεν τον ηρωνεύομαι. Μιλάω πολύ σοβαρά και πιστεύω ότι επικροτεί και ο ίδιος αυτό που λέω. Δεν νομίζω, εγώ συμφωνώ, συμφωνώ μαζί του, συμφωνώ μάλλον μαζί της. Έχει απόλυτο δίκιο, η ζωή πάει μπροστά, το ποτάμι πάει μπροστά. Αυτά έχει εξέλιξη. Όμως, η κυρία Γρηγορία δεν ξέρει. Τι το λέτε αυτό, όχι. Ξέρει να πει. Εγώ θα φύγω, και εγώ δηλαδή. Σας παρακαλώ πολύ. Συγγνώμη, μισό λεπτό. Παρακαλώ πολύ, κύριε Γεωργίου. Επειδή δεν μπορώ να κοντράρω τον καλεσμένο, θα μου επιτρέψετε να βγω έξω. Κύριε Γεωργίου, σας αγαπάω πάρα πολύ, αλλά δεν μπορώ να σας κοντράρω. Ναι, Αγγελικούλα μου, ναι, ναι, ναι. Μα τι είναι τώρα αυτό το πράγμα, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Αυτό το πράγμα. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Γιατί για όνομα του. Αν αυτό νομίζει. Γεωργίου, αν αυτό νομίζει ότι σου δίνει βάρος από το παντελόνι και κάτω, είσαι κερδισμένος. Όχι, δεν μου δίνει βάρος αυτό. Λοιπόν. Για όνομα του Θεού δηλαδή. Κύριε Γεωργίου, για όνομα του Θεού, εγώ μαζί σου. Δηλαδή με τίποτα. Δεν δέχομαι αυτή τη στιγμή να ακούγονται τέτοια πράγματα στον αέρα. Και λυπάμαι πάρα πολύ που διαμορφώνεται άποψη. Ποια είχε. Σιώπα που δεν δέχεσαι! Σιώπα που δεν δέχεσαι! Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε. Δεν θα συνεχίσω σε αυτό το επίπεδο. Στο καλό! Δεν χρειάζεται. Οι τηλεθεατές καταλαβαίνουν. Κύριε Γεωργίου, είναι ντροπή αυτό το πράγμα. Κύριε Γεωργίου. Παρακαλώ. Να σας χαιρετήσουμε. Λοιπόν, προχωράμε. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε ότι ένας άνθρωπος πάνω στην ένταση, σε μια ζωντανή εκπομπή, κάτι θα του ξεφύγει. Αλλά όταν αυτό δεν ξεφεύγει και συνεχίζεται, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε, πόσο μάλλον όταν η εκπομπή ίδια, γιατί ο Άγγελος όπως η Σταματίνα, όπως ο Μιχάλης, όπως είναι ανάπως εγώ, είναι η εκπομπή ίδια, προσβάλλεται η εκπομπή ίδια. Και όταν ένα απόν προσβάλλεται γιατί ξεκίνησε από τον κύριο Βαλιανάτο και θύχθηκε ο Άγγελος και καλά έκανε. Σε όλους μας μπορεί να ξεφύγει κάτι, Σταματίνα, αλλά όχι όταν ξέφυγε, συνεχίζεται. Όπως κατάλαβες. Λοιπόν, να συνεχίσουμε. Περιμένουμε τα. Με αυτά μετά ασχολείται το ίσα το απόγευμα στα ραδιόφωνο του Real FM. Πήρα δεκάδες μηνύματα, τα περισσότερα από αυτά ήταν γύρω από τα μέτρα. Τώρα, ποια μέτρα της οικονομίας που λένε, αυτά είναι μέτρα για κάσα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και υπάρχει κι άλλο ένα μεγάλο θέμα, το οποίο λέγεται Τζούλια Αλεξανδράδου. Όλη η Ελλάδα πάλι ασχολείται με αυτό.
Δηλαδή οι Έλληνες σήμερα ασχολούνται με τα μέτρα και με την Τζούλια. Με τα Τζούλια και με την Τζούλια και με τα μέτρα. Αυτή η ιστορία γίνεται. Το DVD της Τζούλιας, εγώ το είδα βέβαια. Το είδες εσύ. Το είδα, ναι. Το είδες εσύ. Διαπίστωση. Ούτε αυτό δεν ξέρει να κάνει. Ούτε αυτό δεν ξέρει να κάνει. Όταν βλέπω εγώ τη γυναίκα να πιάνει το πέος του άντρα, στο στοματικό έρωτα, εκεί ξενερώνω. Εκεί δεν θέλει χέρι, θέλει μόνο στόμα. Όταν βγαίνει να βάζει χέρι, σημαίνει δεν ξέρει. Τέλος πάντων. Γιατί οι Αριανοί, λέει, πήγαν στο Λευκό Πύργο το πρωί, γιατί δεν θα πήγαιναν το βράδυ. Το κορδελίο το μήνυμα. Σοφή η μαλακία σου. Ο νέος Πελέ, ο νέος Μαραντόνα, ο νέος Καστίγιο. Αυτός ο Ρονάλντο. Και το βλέπω στη λεωφόρο. Τι αδερφούλα αυτή. Βέβαια τη μια σπρικαλτσούλα. Η μπρε ποδιά του έλειπε. Θα το γράψω στο πρώτο θηλίο Αθήνας. Έτσι και βρεθεί στον δρόμο του Μάικ Τζάκσον που έχει αδυναμία στα κολαράκια. Πέθανε ο Πορτογάλος. Break. Γιατί ήταν δύο γριές παππούντες, ναι. Και λέει μία στην άλλη, ναι. Μωρή, κάνεις καμιά φίφα, ναι. Και λέει η άλλη, φου και φου. Εάν έμπαινε το γόλ του το δοσύρι, και εγώ σε ρωτάω, αν το πουλί μου είχε νύχη, θα τα δάχτυλο. Ο Φούρναρης, ό,τι ζυμάρι έχει, τέτοιο ψωμί βγάζει. Εγώ ξέρω μία άλλη παροιμία. Ναι. Ο Φούρναρης της γειτονιάς, που βγάζει τις φρατζόλες, μου έδωσε παραγγελιά να σας πηδά όλες. Κάτι μαλακισμένα, κάτι αρρωστά και τριμίζει μεταγραφές. Ποιο πήρε ο Ολυμπιακός, με ρωτάνε στον δρόμο. Ποιο προπονητή θα πάρει η ΑΕΚ. Θα πάρει λέει ο Παναθηναϊκός από τον Χάντσον από τη Χέρενφέιν. Στα παπάρια μα τους πάρουν αυτούς. Ο Παναθηναϊκός είχε να πάρει πρωτάθλημα 6 χρόνια. Όταν είσαι Γιώργο Μούση, ένα πιστηρικάς και πήγες σε ένα μπορντέλο για πρώτη φορά στη ζωή σου, με σούπερ σεξουαλική διάθεση. Όταν μπήκες μέσα στην κόμενα, υπήρχε ο άμεσος κίνδυνος να σου πέσει. Τη ψυχολογία του Παναθηναϊκού. Του Παναθηναϊκού του έπεσε από τη μεγάλη πρεμούρα. Ο Ολυμπιακός που 6 χρόνια πηδάει, δεν του έπεσε. Έχει συνηθίσει. Το πήγε στον Τούκου. Γιατί δεν το ήθελε το πρωτάθλημα. Αν το ήθελε. Το ήθελε. Επειδή το ήθελε το χάσε. Του έπεσε. Ή να συνήθισε να πηδάει, 6 χρόνια έχει να πηδήσει. Ο άλλος πηδάει κάθε χρόνο. Αυτά παίζουν σημασία, Γιώργο μου. Όμοιος ομοίου αϊπελάζει. Αφήστε δε αυτό το αδερφάτο των υποτών που είχε μαζευτεί χθες στην Αθήνα. Τι πως τα δυο ήταν αυτό. Τι έγινε χθες. Τι έγινε χθες. Όλες οι αδερφές της Ευρώπης μαζεμένες εδώ, ρε. Αν ο άλλος, αυτός που έκανε μαζί με την Ειδησία τα κοντοπούλια, πώς λέει, μακρυπούλια, κοντοπούλια, δεν ξέρω πώς λέγεται, κοντοπούλια, ναι αυτή, που έκανε να πούμε την παρουσίαση, τι αδερφάρα είναι αυτή ρε, και να λέει από το μικρόφωνο, έχουμε ρε Ιαντούλα, βλέπω την Ιαντούλα, ξοπουστικά σκημεγά μου την τρελά μου, να. Γελάτε ρε, γελάτε ρε, πολύ καπουτσίδης, πολύ καπουράνης, ο παλιός του Παναθηναϊκού, Κατσουράνης της ΑΕΚ. Άκουλε Καπουτσίδης. Τι είναι αυτά, ρε. Τι αδερφά το μαζεύτηκε, ρε. Έχετε να μας κάνετε ένα τάλα ρολιανά. Τι πάτη είναι αυτή, ρε. Σαν βολά αυτοκινήτου, έχετε κάτι τιμόνια στον κιλά. Τέτοια, σαν γερμανικά κράνη, ρε. Τρομερό πράγμα, τρομερό πράγμα. Με πήραν τηλέφωνο. Κάποιος δικός μου κολλητός. Αξιόπιστος και αρσενικός. Κολλητός της Ανούλας. Την οποία γνωρίζει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και πήγε κοντά της για συμπαράσταση. Γιατί μπορεί αυτός ο κολλητός της Ανούλας να μην πάει την Ανούλα σε τραγουδίστρια. Να ήταν εναντίον της άποψης να λάβει μέρος στο διαγωνισμό. Αλλά επειδή δεν πουλάει τους φίλους του, την κρίσιμη στιγμή πήγε κοντά της για υπεράσπιση. Για συμπαράσταση. Και μόλις τελείωσε αυτή η ιστορία, πήρε τηλέφωνο. Και μου λέει: τι γίνεται εδώ. Τι γίνεται εδώ, αν μάθει τι γίνεται έξω μέσα στο ΆΚΑ,
Έξω και μέσα στο Άκρα τρελαθείς. Όλο το αδερφάρι των υποτών, τηλεκριτική, βγήκε από το Τιμογιαννάκης. Τρία κακνά της κακνής αναπικέρματα, καρσόνα, βέλε μουτσά. Τι είναι αυτά, ρε. Eurovision σου λέει. Γκούπα και που φέτος ήταν και πάλι βασική. Τοπία ανάξια. Και με μπόλικη δόση τύχης. Συμφωνούμε σε αυτό. Και ο κόσμος όλος σωστά τους είπε κολοσσούς, γίγαντες, τιτάνες, τεράστιους. Σωστά τους είπε. Θέλω να σου πω πιο, τι με ενοχλεί εμένα και ποιο είναι το ζητούμενο. Σωστά λοιπόν ο κόσμος τους αποθέωσε. Αυτό όμως τι σημαίνει. Ότι αυτοί οι κύριοι θα μας πηγάνε μια ζωή. Δεν το κατάλαβα. Δεν μπορεί να παίξει άλλος παίξει την εθνική ομάδα. Αυτή, μόνο αυτή. Εγώ είπα μπράβο στον Νικοπολίδη και στον Άντζα που είπανε φεύγουμε. Ας ασχοληθούν με την ομάδα τους. Οι υπόλοιποι, τα υπόλοιπα γερόντια, και δεν το προσβλητικά, το λέω ρεαλιστικά, ο Δέλλας, ο Λιμπερόπουλος, ο Γιανακόπουλος, ο Γκούμας, να μην πω ακόμα και τον Πασινά. Θα ακολουθήσουν το παράδειγμα των δύο. Θα ακολουθήσουν το παράδειγμα του Ζαγοράκη, του Βρίζα, του Ντέμι, του Τσιάρτα και να πούνε ως εδώ ρέα. Δεν πάει παραπέρα. Ας έρθουν κάποιοι άλλοι νέοι, εμείς τα καταφέραμε, πήραμε μια κούπα, δεν τα καταφέραμε τώρα. Αντί λοιπόν να σκέφτονται έτσι, τι βγαίνουν και λένε. Όλοι αποτύχαμε, ναι, είμαστε αδικαιολόγητοι, δεν πήγαμε καλά. Αλλά για κάθε στιγμή τώρα πρέπει να προετοιμαστούμε για το Μουντιάλ του 2010. Δηλαδή μέχρι το 2010 να τρώμε στην μάπα αυτούς. Πάει το Δέλα. Πάει το Γιανακόπουλο. Πάει το Λιμπερόπουλο. Θα μου πείτε ότι αυτό είναι και θέμα Ρεχάγκελ. Μάλιστα. Δεν αναφερθούμε στο Ρεχάγκελ, γιατί ο Ρεχάγκελ έχει δείξει το κόλλημα που έχει με δάφτους. Εδώ έκανε αλλαγή στο μάτσο με τη Ρωσία και βάζει τον Γιανακόπουλο. Ο οποίος Γιανακόπουλος, αντί να κάνει στον πάγκο με τους παίκτες του, κάνοντας στον πάγκο ήταν στο Ρεχάγκελ. Το έδειξε αν τίποτε αυτό στον παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Το έδειξε να αντικρίσει αυτό το πράγμα. Αναπληρωματικός παίκτης να κάθεται καλά με τον προπονητή στον πάγκο. Γιατί. Μπας και τον ψήσεις να το βάλει κανένα δεκάλεπτο μέσα να κάνει κανένα μεταγραφή. Και ο δεκάλεπτο τον έβαλε. Αυτά δεν τα βλέπει ο Νίνης. Δεν τα βλέπει ο Μήτρογλου. Δεν τα βλέπει ο Πασταθόπουλος, ο Χρυστοδουλόπουλος, ο Αβραάμ Παδόπουλος. Ξέρετε τι λένε. Πώς θα μας έρθουν αυτοί οι άνθρωποι. Δεν φεύγουνε. Πού να πάνε. Θα μας καταπιούνε. Αυτό είναι που μου τη δίνει εμένα. Μπράβο σας. Φέρατε μία κούπα, βγάλατε την Ελλάδα όλους τους δρόμους, το πήρατε άξια. Σόνι ρε. Σόνι μέχρι εδώ αβούζω ρε. Πρέπει να προετοιμαστούμε για το Μουντιάλ του 2010 ρε. Πάμε σε... Αυτά τα δύο κομμωδίνα θέλω που πουλάτε. Αυτό και αυτό. Όχι τα κομμωδίνα βρε. Τα κομμωδίνα. Τα κομμωδίνα δεν τα πουλάτε εσείς, πληστηριασμό. Κέρκυρα. Από τηλέφωνο πήρα. Κέρκυρα. Όχι. Κερατσίνη. Κερατσίνη. Αυτό το θέλεις. Δεν το κάνω καλέ. Στον πάτο σου. Για χαρά. Για χαρά φίλε. Για χαρά. Καλησπέρα φίλε. Καλησπέρα. Γεια σου. Τι έγινε, καταρχάς, ξέρεις απόδοσφαιρο καταρχάς. Γενικά, αν ξέρεις απόδοσφαιρο. Συνέχισε. Συνέχισε. Τι θέλεις να πεις. Ότι είσαι άσχετος.
Όχι ότι πήρα τηλέφωνο να κράξω, αλλά είσαι άσχετος. Όχι, να κράξεις τίποτα. Δεν ξέρεις που... δεν ξέρεις... εσύ ξέρεις σε ποια εποχή ζεις. Mm-hmm. Στο 30 είναι η εποχή. Στην... που πήγαινε ο Ρέλης και ο τέτοιος δεξί μπακ και ο άλλος και εξτρέμου και τέτοια. Αυτό. Αιτιολόγησε λοιπόν, το. Και δεν πάω και θα στο συγκρινοποιήσω. Δηλαδή, ρίχνεις το επίπεδο της τηλεθέασης και του αθλητικού πνεύματος, το ρίχνεις γιατί γουστάζεις να το ρίχνεις, γιατί έτσι είσαι, καφενόβιος είσαι. Και το ρίχνεις και είναι η μοναδική φορά που λέει να δεις τον άνθρωπο να ρίχνει τόσο πολύ το επίπεδο του ποδοσφαίρου τόσο πολύ. Οι άλλοι το ανεβάζουν. Δεν ξέρω εσύ τι κάνεις. Ναι, οι άλλοι δεν ξέρω ότι αν το ανεβάζουν, εσύ θα το πάρεις. Εσύ θα το πάρεις το μάγιας. Είπες ότι πρώτη φορά βλέπεις άνθρωπο να ρίχνει τόσο πολύ το επίπεδο του ποδοσφαίρου. Ναι. Φυσικά αυτό το λέει συγκριτικά με κάτι άλλο. Με συγκριτικά με αυτά που βλέπω. Έτσι, ναι. Εσύ έχεις μια ποδοσφαιρική εκπομπή. Με αυτό. Τα υπόλοιπα που βλέπεις, τις υπόλοιπες, τις υπόλοιπες ποδοσφαιρικές εκπομπές. Ναι, τις υπόλοιπες ποδοσφαιρικές εκπομπές που βλέπεις, βλέπεις ότι οι άλλοι το ανεβάζουν το επίπεδο. Τι ότι? Ότι στις άλλες ποδοσφαιρικές εκπομπές που βλέπεις, οι άλλοι παρουσιαστές το ανεβάζουν το επίπεδο. Κανένα δεν ανεβάζει. Αυτό βλέπεις. Όχι, βλέπω, όχι, δεν θέλω, εάν βγάζει μεροκάματο, δεν θέλω να στο κόψω. Δεν θέλω να στο κόψω, σε βλέπω, ας πούμε, και υπάρχει μια νοοτροπία, όχι το λέω, μπορεί να σε βοηθήσει αυτό. Και σαν άνθρωπο και σαν τύπο. Ναι. Ότι πάμε λοιπόν, να βοηθήσει, πάμε λοιπόν σε αυτό που είπες όταν πεις σαν επιχείρημα, σε ακούω. Ναι, ότι μπορεί να σε βοηθήσει. Ό,τι έχει μπει στην οτροπία την παλιά, την κακομήρικη, και μπαίνει μέσα σε ένα καφενείο, με την καλή έννοια, το καφενείο διαφημίζει για την εκπομπή σου. Λοιπόν, και μπαίνει σε ένα καφενείο και κράζει, κάνει, ούτε ξέρει τι σου γίνεται. Έχει καλές σκέψεις, γιατί άνθρωπο έχει δει ποδόσφαιρο. Εντάξει, και εγώ έχω δει ποδόσφαιρο. Αυτό είναι λίγο σχήμα οξύμορο που λες. Ναι. Καλές σκέψεις. Και κράζω και αναχρονιστικός δεν πάει. Ναι, πάει. Λοιπόν, πάμε τώρα στην ταμπακέρα, τα επιχείρηματα σου. Πάμε στην ταμπακέρα. Στην ταμπακέρα, η ταμπακέρα είναι ότι κανονικά, δεν ξέρω, επειδή σε έχω δει για τέτοιο τύπο, ότι δεν πρέπει να εκφέρεις, με την καλή έννοια το μιλάω, θα μου πεις με την καλή έννοια τώρα τι λέω, ότι δεν πρέπει να εκφέρεις νόμη για πουθενά. Ότι είναι κάτι το. Βλέπεις το κάθε παιδάκι τώρα, σε παίρνει τηλέφωνο, το κάθε τύπο, το κάθε ένα. Και κάτσε κάνεις καβαλέ τώρα. Δηλαδή αυτό δεν το έχω ξανασκεφτεί, δηλαδή. Δηλαδή και σε βλέπω, δηλαδή και εγώ δεν το έχω σκεφτεί. Δηλαδή αν σε έβλεπα μπροστά στον δρόμο μου, δηλαδή, ή και σε μια καφετέρια ανάμεσα, δεν το πίστευα αυτό, ότι το κάνεις. Τώρα, αν το κάνεις. Γιατί πρέπει, ας πούμε, σαν ζωή δεν θα στην πάρω ούτε τη δουλειά σου. Ξέρεις κάτι, πώς είναι το όνομά σου? Είσαι πολύ, όχι με την καλή έννοια, δεν θέλω να κράξω. Εγώ θες να μιλήσουμε για κόντες, για ποδόσφαιρο, για τίποτα. Δηλαδή, είναι μια βλακεία και παίρνουν κάτι ατομάκια, δηλαδή που δεν μπορώ να τα καταλάβω. Όχι τι νέο σε όλους τους ανθρώπους, δεν μπορώ να τους καταλάβω. Θα μου πεις για την ταμπακέρα, τα επιχείρηματά σου. Ναι, ωραία. Ξεκινάμε. Τι επίπεδο έχεις ποδοσφαιρικό εσύ, για να μιλήσουμε. Εσύ θα μου πεις. Μαζί μου να μιλήσουμε. Εσύ με ξέρεις τι επίπεδο ποδοσφαιρικό έχεις. Εσύ μέχρι από τότε σε είδα σε μια εκπομπή, στην Κολιά τώρα που ήμουν σε παρέα, που ήταν μεγάλοι ανθρώποι στο ΝΕΤ, και είπες ότι τι λέμε ρε παιδί μου. Καταρχάς, δεν είναι θέμα Ολυμπιακού, αν αναδικείται και τέτοια. Και είπες, μια βούλα τώρα, τι να λέμε. Έχει σουρωμένο. Ένα τέτοιο κόμπλεξ. Σουρωμένο. Ένα τέτοιο κόμπλεξ. Σουρωμένο. Όχι, δεν είναι. Όχι. Σίγουρα. Ναι. Με είδες μια εκπομπή και είπα μια βούλα. Ναι. Και μια βούλα γιατί να συζητάμε, μου λες τώρα. Μήπως εννοούσα την κόρη μου που του λέει στα βουλά. Ναι. Αυτό το είπες στην ΕΤ. Στην ΕΤ. Στην ΕΤ, εγώ σου έχω πει. Πριν 4 ημέρες που είσαι. Τι έχει πει, ρε. Μετά το μάτς με τον Άρη. Τι έχει πει. Κρασάκι. Μόνο. Μια χαρά, γιατί εσύ τι. Μόνο. Εσύ τι άλλο πίνεις. Άκου να σου πω κάτι. Αύριο. Ποδοσφαιρικά μιλάω. Γιατί... Αύριο. Ναι. Ωραίο είναι, γιατί παγώ. Δουλεύεις πουθενά ή πας σχολείο. Όχι, είμαι μεγάλος. Πόσο χρόνο. Όταν πίνεις εσύ στα χρόνια. Πόσο χρόνο είσαι. 42 χρόνια.
42. Και σου φαίνεται παράξενο. Αν με έβλεπες θα μου... Ναι, έτσι. Μου φαίνεται, μου φαίνεται παράξενο, να σου πω κάτι. Ελεύθερα μου λέω. Τώρα ξέρω γιατί σου έκανα το τηλέφωνο ανοιχτό. Mm-hmm. Περιμένω να ακούσω τα επιχειρήματα που μου είπες στην αρχή της κουβέντας σου, ότι είμαστε στο ποδόσφαιρο, δεν ξέρω από μπάλα, αναγωνιστικός, ζω την εποχή του Ρέλη. Ναι, επιχειρήματα θα μου πεις. Ναι, αφού δεν ξέρεις, αφού δεν έχεις πει κάτι. Επιχειρήματα θα μου πεις. Θες να πάμε σε ένα σύστημα. Έλα, πες μου. Λοιπόν, μου λέει η κοπελιά μέσα, ναι, όχι, ότι όχι, θέλει όχι, αυτή όχι, να πάει σε break. Όχι, δεν άκου, άκου, άκου. Πες μου σε ένα σύστημα άκου, 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 βάλε το κεφάλι κάτω από τη βρύση, πιες ένα δυνατό καφέ. Άστο αυτό. Και ξαναπάει τηλέφωνο. Ξαναπάει τηλέφωνο, σε θέλω. Αλλά ξεσούρωσε από εδώ. Εντάξει, μάγκα. Ποδοσφαιρικά, ποδοσφαιρικά. Για σαν. Ξεσούρωσε πρώτα και ξαναπάει τηλέφωνο. Τίποτα σοβαρό. Ξεσούρωσε πρώτα και ξαναπάει τηλέφωνο. Για χαρά. Πάμε σε ένα break. Πάμε στον επόμενο, έλα φίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Φώτης λέγουμε, Ολυμπιακός. Ναι. Θέλω να σου κάνω μια ερώτηση, ρε Γιώργο. Γιατί τόσο μίσος για τον Ολυμπιακό? Ποιος? Από σένα. Πού το είδες το μίσος, για πες μου λέει. Είδα το μίσος τώρα που μίλησες για Βαλβέρντε, που μίλησες για του Κόκαλη, που μιλάς συνέχεια για τους παίκτες. Δηλαδή δεν είσαι Ολυμπιακός. Μισό λεπτό, μισό λεπτό, μισό λεπτό, μισό λεπτό, μισό λεπτό. Ναι. Πού το είδες το μίσος, θα πεις για τον Κόκαλη, είπα εγώ τίποτα εναντίον του Κόκαλη τώρα. Είπε σιγάρε Κόκαλη που περιμένει το ναι από το Βαλβέρντε. Ναι. Τώρα προς το παρόν, αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα υπάρχει προπονητής καλύτερο από το Βαλβέρντε. Άκου να σου πω κάτι. Ναι. Άμα δώσεις τον Παναθηναϊκό, ναι, το λέτε τον Καλέτη και τον Διόγκο, ναι, όταν κάτι θα γίνει Φέργκιουσον και Βαϊσβάιλερ. Συμφωνώ μαζί σου, να σου πω εγώ κάτι. Να μου πεις. Ναι. Γκαλέτη και Ντουντού και Λέτο και όλοι αυτοί που αναφέρες. Εγώ δεν μιλήσα για Ντουντού. Δεν είπα κουβέντα για Ντουντού. Τέλος πάντων, για τους τρεις παίκτες που λες. Ναι. Ποιος τους έφερε? Ολυμπιακός, ο Κόκαλης. Τότε. Καλά δεν καταλαβαίνεις σκεπτικό, αδελφέ. Εδώ λέμε ότι γράφουν και λένε όλοι έργο Βαλβέρντε που Ολυμπιακός είναι 12 βαθμούς μπροστά. Και εγώ λέω έργο των τριών. Οι οποίοι τρεις στο Βαλβέρντε τον πάρε καρότσι. Ναι ρε Γιώργο, συμφωνώ μαζί σου. Καταρχάς συζητάμε έρημα, έτσι. Μα τα μου λες ποιος τους έφερε. Ναι. Ποιος έφερε. Ναι, ποιος τους έφερε. Ποιος τους πλήρωσε. Ο Ματζαπελάκης. Ο Κόκκαρς Μάρας, δεν ερωτήσεις αυτές τώρα. Δηλαδή παίζουν για του ψυχή του πατέρα τους. Ή είχαν πάρει, ή Diego δεν έχει πάρει τόσα εκατομμύρια. Ο Καλέτη δεν έχει πάρει τόσα εκατομμύρια. Ο Μπελούτσι. Ο Μπελούτσι κάνει όσο κάνει ολόκληρη ομάδα. Συμφωνείς? Από πού είσαι, φίλε? Εγώ? Ναι. Παίζει ρόλο? Όχι, δεν το απεριέργεια. Όχι, ξένος είμαι, δεν είμαι Έλληνας, Ολυμπιακός όμως. Και αυτός. Ναι, ναι, δεν είναι ένα βάλω. Άκουε, φίλε. Ναι. Το θέμα είναι αυτό που λένε όλοι. Θα το πει το νέο Βαλβέρντε, θα υπογράψει το νέο συμβόλαιο. Εσύ τι λες, ότι αν δεν το πει το ναι, έχασε η Βενετιά Βελόνη, ξέρεις πότε να αγωνιάται και πότε να μπουν αγωνία και ο Κόκκαλης. Ναι. Μην τυχόν φύγει ο Ντιόγκο, Γκαλέτη και ο Λέτο. Εκείνη η αγωνία όλη. Θα φέρει άλλος. Εντάξει, έγινε φίλε, ευχαριστώ πολύ. Έγινε, για χαρά. Πάμε στον επόμενο, έλα φίλε. Έλα Γιώργο μου, καλημέρα. Καλημέρα. Σε βλέπω άναψες και κοπόρουσες. Το θέμα. Ξύπνει το θέμα. Ότι όταν πέφτει η ποιότητα της εκπομπής, εκνευρίζουν πάρα πολύ. Εκνευρίζουν πάρα πολύ. Ναι. Και το άσχημο είναι ότι εγώ δεν έχω την πολυτέλεια να επιλέγω τηλεφωνήματα, να επιλέγω δηλαδή ανθρώπους να πάρουν τηλέφωνο. Χτυπάει το τηλέφωνο, βγαίνει κάποιος, την τύχη εντελώς, το ξέρω ποιος είναι, πετάει μια παρόλα, αυτή είναι η ιστορία. Δηλαδή θέλω πιο ποιότητα στην εκπομπή, ρε παιδί. Και τα καταλαβαίνω. Για να σε βάλω εγώ λίγο στα δύσκολα. Έχω μίσος, λέει, στον Ολυμπιακό, λέει ο άλλος. Τι είναι αυτά τα πράγματα, παιδί. Πάμε λοιπόν στο φίλο που είναι στη γραμμή. Γεια χαρά. Γεια σου, Γιώργο. Έλα, φίλε. Τι γίνεσαι. Καλά. Αλλά μια χαρά. Θέλω να σε ρωτήσω για ένα παίχτη του Ολυμπιακού, ένα Βραζιλιάνο. Ποιο λες? Θα σου είχα μια ερώτηση. Πώς το λένε αυτό που σε πηδάει που. Μαγκιά.
Μαγκιά, έχουμε πάρει μηνύματα. Βεβαίως, να αρχίσω. Πάμε, ναι. Πάμε. Ή μάλλον πριν αρχίσεις, ναι. Να μου κάτι. Βέβαια. Δικαιολογημένα ο φίλος βγαίνει και βρίζει. Διότι παίρνει το δικαίωμα από μένα. Που στα πρώτα παιχνίδια του Ντιόγκο τον είχα πει πεντακή. Μάλλον γι' αυτό ήθελα να πεις φίλες, δεν είναι. Ο οποίος με πηδάει, όπως είπες. Ο Βραζιλιάνος. Έχει υπόψη ότι οι Βραζιλιάνοι, ή μάλλον οι Βραζιλιάνες, πηγαίνουν και πηδιώνται όλοι στην Αργεντινή. Το έχεις υπόψη αυτό. Το έχεις υπόψη. Αν δεν το ξέρεις, μάθε το γι' αυτό. Για τους Βραζιλιάνες. Είναι κοντά η Αργεντινή. Δεν είναι μακριά. Εν πάση περιπτώσει, έχω δώσει δικαίωμα σε αυτό το φίλο που πήρε τηλέφωνο και πήγε να βρίσει. Διότι όπως είπα και προηγουμένως, τον είχα ονομάσει Μπετατζή και ότι δεν ξέρει μπάλα. Εγώ επιμένω ότι ο Ντιόγκο δεν ξέρει την μπάλα που μας μόστραν οι εφημερίδες και παίρναν τα ραδιόφωνα και οι τηλεοράσεις. Την μπάλα που ξέρει φέρει πίνει ο Λέτο ή ο Γκαλέτη, ο Ντιόγκο δεν έχει στο ύμνο του. Ακόμα και ο Μπελούτσι, πολύ καλύτερη μπάλα ξέρει. Ο Ντιόγκο όμως έχει άλλα χαρίσματα, άλλα προσόντα. Κάνει για τη θέση που παίζει, σπάει μπετό με τη δύναμή του, έχει αλτικότητα, αλλά από μπάλα δεν είναι σπουδαία πράγματα. Πάμε στο... να ρωτήσει κάτι άλλο παρεπιπτόντως. Όχι, να μην ρωτήσει τίποτα. Για χαρά. Στα χέρια μας. Σωστό μας σας. Για χαρά. Στις παίζει. Θα πει ένας τι θέση παίζει της ομάδας. Πρώτο, δεύτερο, έχει πει πότε με σημερινή ομάδα. Ναι, σωστά. Γύρω-γύρω όλοι, γύρω-γύρω όλοι. Έχει την κομμάτια στο κρεβάτι και στο τέλος εξπερματώνει τα ζεντόνια. Σα ζωή, Λάσκαρη, όχι. Όχι, Λάσκαρη, σ' αρέσει. Τα γυναίκα σου άρεσε ή εξακολουθεί να σ' αρέσει. Δεν σου κρύβω ότι στο στρατό τον είχα παίξει αυτό. Και όλα αυτά είναι με την απίστευτη πτώση του Κοτσουράνη. Δεν υπάρχει αυτό ο παίκτης. Πώς έχει γίνει έτσι. Πώς έχει γίνει. Έβγαζε μία παλιά στο μάτς, έβγαζε κάποτε. Τώρα έχει μπάλια, ούτε πάσα δεν μπορεί να βγάλει τώρα. Εσύ παρατήρησες το σορτσάκι του. Το σορτσάκι του παρατήρησε από πίσω. Τι. Το σορτσάκι από πίσω είχε φουσκώσει, είχε κρεμάσει κάτω. Κουράδες είχε. Το σκατό του φύγει από τον κόλο, κάτω στο κορτάρι. Τον έχεις δει πως πάει. Καλά. Έχεις τον κόλο του που έχει πάει. Καλά. Και αυτός ο παίκτης παίζει στη Λίβερπουλ. Και σας ρωτάω, ποια είναι η διαφορά του σήμερα, του Κυριάκου, ποια είναι η εξέλιξή του, από τότε που έβγαινε από τον Άγιο Νικόλαο και πήγε στον Όφη. Μία διαφορά του. Η κοτσίδα του. Αυτό που λέει είναι αυτή η μονή του Ρεχάγκελ με αντίπαλο μια ομάδα που, όπως είπα προηγουμένως, μάλλον προς σκόπους θύμιζε, πέταξε έξω από τη 18άδα όλους τους πιτσιρικάδες. Έξω ο Παπασταθόπουλος, έξω ο Νίνης, έξω ο Πιάτσικας από την 18άδα. Και μέσα ο Πατσαντζόγλου. Δηλαδή, παιδί μου, αυτό πράγμα, ούτε ο Θεός τον διάολος το θέλει. Με τον Λουξεμβούργο παίζεις. Βάλε ένα δυο πισιδικάδες μέσα. Και έξω τελείωσαν την αποστολή. Και μέσα ο Λιμπερόπουλος. Και μέσα ο Χαριστέας. Και μέσα ο Δέλλας που ήταν και τα Βαδίας. Και ο Παπασταθόπουλος, ο Νίνης. Εντάξει, λέω για τον Πλιάτσικα, πρώτη συμμετοχή, το καταλαβαίνω. Βάλε μέσα και τον Γιανακόπουλο να δέσει τον γλυκό. Εσύ να μιλάω, ρε Μάγκα, που είσαι 150 κιλά. Γιατί σίγουρα μέσα στους τηλεθεατές είναι και μερικοί τροφαντοί, παχύσαρκοι. Απευθύνομαι λοιπόν σε όλους αυτούς που είναι πάρα από 100 κιλά. Δεν μου λέτε, ρε Μάγκες, στην ηλικία που είστε. Και με τα κιλά που έχετε. Και που δεν παίζετε μπάλα. Ούτε γυμνάζεστε. Ούτε κάνετε προπονήσεις. Αν σας πετάξω το τόπι, μπορείτε να στο πάρετε την μπάλα. Εγώ στοιχηματίζω πως ναι, μπορείτε. Υπάρχει ένας παίκτης στον κόσμο που αν του πετάξει την μπάλα έτσι, τη σταματάει με το καλάμι και του πέφτει 5 μέτρα μακριά. Το όνομα αυτού Χαριστέας. Δεν το ξέρω αυτό το πράγμα, Χαριστέας. Δεν μπορεί να μην στο πάρει την μπάλα.
Τι είναι αυτό το πράγμα, ε? Ο άνθρωπος είναι φοβερά αναχρονιστικός. Μιλάω για τον Μπάγεβιτς. Ο Μπάγεβιτς από τον ασβέστη του γηπέδου και μέσα παίρνει με άριστα το 10 μείον 8. Τι ήταν αυτά που έκανε προχθές? Δεν ντούσαν. Τι ήταν αυτά που έκανε προχθές? Μπήκες πάλι σιδεωμένος μέσα στο γήπεδο, κοστούμαρισμένος στην πένα και σε τσαλάκωσε ποιος? Ο Σεγκούρα. Μα είμα το Χριστέ μου. Σε τσαλάκωσε ο Σεγκούρα, ρε. Μαζί με τον Μπάντοβιτς. Με τον Μπάντοβιτς! Και πάτε στο θάνατο της Αλεμπούς. Εγκλήματα. Εγκλήματα επί εγκλημάτων. Ερώτηση πρώτη. Δεν τους αν... Πού το βρήξε αυτό το καράμπελα, ρε. Επάνω στον καλέτη. Πού το βρήξε αυτό το καράμπελα, ρε. Από τον Ναύπλιο είναι. Και το βέβαια πάω στον καλέτη. Δηλαδή όλη την εβδομάδα σε αυτόν αγώνα που... Όχι μόνο για σένα, αλλά για όλη τη Θεσσαλονίκη. Μάλλον όλη τη Θεσσαλονίκη, όπως σου λέει, γιατί ο ΠΑΟΚ ήθελε να πάρει ο Άρης στο κύπελο. Για τον Άρη. Για τους χιλιάδες οπαδούς του Άρη. Αυτό το κύπελο ήταν το βάλσαμο. Και μπροστά σε αυτό το παιχνίδι, εσύ ετοίμαζες όλη την εβδομάδα τον καράμπελα πάνω στον καλέτη. Ρε το καράμπελα. Ο καράμπελα, δεν μπορείς να διάνα. Ντύχινο από καράμπελα. Ρε το καράμπελα, ρε. Ο Παναγία, πω. Ρε το καράμπελα! Έκανε πάρτι από εκεί ο Γκαλέτη. Κάνε όργια επί οργίων. Και αυτό είδες. Πέρασαν 5 λεπτά, 10 λεπτά, 1/4. Έβλεπες το θάνατο να έρχεται. Εγώ ήταν ο χάρος μου το τρεπάνι να σπάει το κεφάλι. Και στο είχε ακόμα μέσα εκεί. Εκεί το καράμπελα. Και το έβγαλες πότε? Όταν έπασε το δεύτερο γκολ. Ήταν αργά για τα κρυαστέλα. Δεν το καράμπελα. Γεια χαρά, φίλε. Έλα, γεια σου, Γιώργο. Γεια σου. Άκουσα πριν που είπες για τον Ολυμπιακό. Ναι. Που είπες ότι έκανε κακή διαχείριση του υλικού. Όχι, κακή διαχείριση της κατάστασης του αγώνα. Καλά, εγώ πιστεύω ότι είσαι άμπαλος. Βεβαίως και μπορεί να το πιστεύεις αυτό. Ο καθένας έχει τη γνώμη του. Να ακούσουμε... Είσαι άμπαλος διότι η Ρεάλ είχε απίστευτη σούφρα. Πώς? Είχε απίστευτη σούφρα η Ρεάλ. Μάλιστα. Δεν μου λες τώρα. Μιλώντας εσύ έτσι, περιμένεις ο κόσμος να σε πάρει σοβαρά. Γιατί να μην πάρει σοβαρά? Ξέρω εγώ. Τι ευκαιρίες έχασε ο Ολυμπιακός? Άκουσε με. Κλείσε το τηλέφωνο. Κλείσε το τηλέφωνο. Πήγαινε στον καθρέφτη. Και πες. Τι είπα τώρα στο Γεωργίου Μπουγκίκα? Είπα αυτό και αυτό και αυτό. Του είπα ότι είναι άμπαλος και το πιστεύω. Ναι, άλλο σου λέω τώρα. Πήγαινε στον καθρέφτη. Κοίτα τη μάπα σου κατευθείαν και πες. Με εντυμότητα. Τι είπα στο Γεωργίου? Δεν είπα, καθρέφτες, αν πεις είπα αυτό, αυτά που είπες, τα ξέρεις τι είπες. Και ρώτα με εντυμότητα τον εαυτό σου. Οι δυο σας, να μην σε ακούει άλλος. Για να μην ξεθείς. Και ρώτα τον εαυτό σου με εντυμότητα. Μήπως είμαι μαλάκας? Δεν έχω καθρέψει. Μήπως είσαι εσύ μαλάκας? Είμαι, ρε μάγκα, για χαρά. Έλα, φίλε. Είναι, επιτρέψτε μου από σήμερα να μην σας λέω Γεωργίου, να σας λέω Γεωργού. Όπως εσείς λέτε τον Ντέρμπισιρ. Και όπως παλιότερα λέγατε το ντου. Λοιπόν, κύριε Γεωργού, καλησπέρα. Πριν συνεχίσεις... Εγώ σας μιλάω στον πληθυντικό, να μιλάμε στον πληθυντικό καλύτερα. Όχι, εγώ κομπλάρω όταν μου μιλάς στον πληθυντικό. Γι' αυτό σου μιλάω στον πληθυντικό, για να κομπλάρεις, ρε Γεωργίου. Σωστός, μπράβο. Εντάξει, και μου βάλες τώρα την κόκκινη φανέλα και ήρθες να μας πεις για τους αντιβιωτικούς και το Βερολίνο. Μα τι δουλειά έχει η κόκκινη φανέλα με τους αντιβιωτικούς του Βερολίνου? Ξέρω εγώ κάθε φορά που έρθει. Ναι, αυτό στο μυαλό σου. Άκουσε, ρε φίλε, για πούρου που πούμε, πέρασε. Δεν μου λες κάτι. Αυτές τις βλακίες που λες, ναι. Γιατί βλακίες λες. Ναι. Έτσι. Και δεν ξέρεις μπάλα. Λοιπόν, μας έλεγες για τον Οσέι ότι είναι κρυάρι. Και ότι η Μάντσεστερ δεν κάνει μία. Ξέρεις ποιος θα το πάρει φέτος, να πούμε, το Champions League? Η Μάντσεστερ θα το πάρει. Πας από το ένα στο άλλο, όπως μας έλεγες ασφαλώς, γιατί θα πάω από το ένα θέμα στο άλλο για να σου υπενθυμίσω και τις βλακίες που έλεγες για την εθνική,
τις βλακίες που λες για τη Manchester, το πρώτο γκολ του Μπλάνκο ήταν offside. Η ΑΕΚ έπρεπε να παίζει από το πρώτο ημίχρονο με 10 παίκτες. Έγινε μπέναλτι στο δεύτερο ημίχρονο που δεν το είδε κανένας και δεν το σχολίασε κανένας. Παρά μόνο το εσύ. Χέρι μέσα στην περιοχή. Εσύ δεν το είδες. Δεν μου λες κάτι. Ναι, να σου ρωτήσω. Ολυμπιακός είσαι. Ολυμπιακός, ναι. Και χαίρομαι γι' αυτό και είμαι περήφανος. Σωστός. Εσύ τι ομάδα είσαι. Μια εγώ είμαι Ολυμπιακός, εσύ τι ομάδα είσαι. Ρέζιους αρνητικό. Ρέζιους αρνητικό, μου κάνεις πλακίτσα τώρα. Όχι. Έτσι με, το, με αυτό το χαμηλό επίπεδο. Σοβαρά το χαμηλό. Εσύ έχεις φέρει τη βία στα γήπεδα, το έχεις καταλάβει. Ναι. Το έχεις καταλάβει. Δεν μου λες κάτι. Ναι, για πες. Να ξεκινήσω από την αρχή. Με ειρωνεύτηκες. Άκουσε με λίγο. Να σ' ακούσω εγώ, να σ' ακούσουν όλοι οι άλλοι. Ναι, άκουσε με λίγο. Μαζί ζητάμε τώρα. Μου είπες, γιατί λέω ντάρμπιση. Έπρεπε να παίζει η ΑΕΚ να πούμε με 10 παίκτες. Με 9. Το Derbyshire, ναι, τον λένε Derbyshire. Τι ντάρμπιση μας λες. Όχι αγόρι μου, δεν το λένε. Έλεγες ο Άγγλος ασθενής. Έλεγες για τους δανεικούς. Εσύ είσαι ο δανεικός. Δεν μου λες κάτι, έχεις ρε δανεικέ. Εσύ είσαι ο δανεικός των καναλιών, το έχεις καταλάβει αυτό. Καλά, θα μιλήσω όμως. Είσαι ένας βλάκας που δεν ξέρεις από μπάλα. Η Manchester United θα πάρει φέτος το Champions League. Ο ΟΣΕ είναι παιχτούρα και εσύ είσαι ο κύριος Γεωργού. Καληνύχτα. Γεια σου φίλε μου. Άκου. Εγώ έπαιζα. Το πουλί σου. Έπαιζα τα πόδια μου. Όχι έπαιζα. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα φίλε. Σωστά τα λες, αλλά... Άντε για να μη σου. Όχι, πριν πάω στην άλλη γραμμή. Πολλές φορές αυτό το αντεπειδή σου, το αντιπαρέτει με χιούμορ, λέγοντας έφυγα κιόλας, έτρεξα κιόλας, αλλά είναι τις στιγμές που δεν πάει άλλο. Αλλά μάκα πήρες τηλέφωνο και να μου πεις να πάω να παιδιστώ. Θα μπορούσα απόψε, με το που έδειξε ο φακός την πάπα μου στο γυαλί, να διαβολογήσω και να αρχίσω να πούνω κάποιες ρεβάνς, άτυπες ή τυπικές, δεν έχει σημασία, από κάποια περασμένα πράγματα. Τι εννοώ. Τι σας είχα πει ρε μουνόσκυλα, δεν σας είχα πει να παίξετε άρχι τον Πανιόνιο. Όχι την εβδομάδα τι σας έλεγα. Α, την περασμένη Κυριακή το βράδυ. Μουνόσκυλα, τι σας έλεγα. Άσο τον Πανιόνιο. Και κάποιοι πήγανε τώρα να τον παίξουνε, τελευταία στιγμή, που δεν μπορούσαν να τον παίξουν πουθενά. Είχε παντού φράξει. Ούτε το παπτό παίρνει, ούτε η μπουκ, τίποτα. Και πήγανε εκατομμύρια θύματα και πέσανε διπλό τον ανατρόμι του. Δεν θέλω μόνο να θεαβολογώ. Απλά το είπα επειδή σας δώθηκε ευκαιρία να οικονομήσετε και δεν το κάνατε. Αναμονή. Δεν τι πάμε να αυτό, ρε. Πού καταντήσαμε. Κάποτε στην Ελλάδα πληρώναν οι Έλληνες το μουνί. Τώρα πληρώνουν και αναμονή. Σου πω το κλασικό και δεν παρεξηγηθείς. Κάνω χιούμορ, ρε. Ναι. Παππού, τον παίρνεις που και πού. Sometimes. Όπου sometimes. Πού είναι ωραίο το sometimes. Το κλείνω. Καλά κάνεις. Αν ήμουν αγενής, αυτό θα το κλείσει. Αγενής ως προς ποιον. Ως προς αυτόν. Για χαρά. Πάρε μια γραμμή από αυτή που παίρνουν οι άντρες. Εντάξει. Μ' ακούς. Τόση ώρα και σε βλέπω και σε ακούω. Κιόλας, έτσι. Τόση ώρα και σε βλέπω και σε ακούω. Να σου πω μήπως και καλά ψάχνουν οι πράκτορες να βρουν τη γραμμή μου. Ούτε κατά διάνοια. Ούτε κατά διάνοια. Αυτά τα λες για να τα ακούσουν οι ηλίθιοι από την επαρχία που σε παίρνουν βλάκα και σε ακούνε. Εντάξει, γιατί εγώ σε ακούω από τότε που ήμουν παιδάκι και γέρασα και τώρα κατάλαβα τι μαλάκας είσαι. Και δεν με κλείνεις, έτσι. Τελείωσες. Και ακούς και μαλάκα, όχι, δεν έχεις εντοπίσει τη γραμμή μου. Τελείωσες. Άσπρη είναι ρε βλάκα. Τελείωσες. Μ' ακούς. Σ' ακούω. Άσπρη και ερυθρή. Ερυθρά. Πες μου, εντάξει, εγώ πληρώνω να πούμε. Ναι, όχι, μπορεί να ακούσει και να κλείσει. Δεν το κάνω. Τι να ακούσω και να κλείσω, ρε φίλε. Να σου πω, βγάλει την κόκκινη φανέλα, ρε.
Λοιπόν, θα μ' ακούσει μάλλον. Μ' ακούσεις, λέω, δεν θα ακούσω τίποτα. Έρχεσαι και μας πουλάς για μπάλα, εντάξει. Και έχεις, είσαι αυτός που έχει θάψει τον Τζιοβάνι. Ποιος, εσύ, έχει θάψει τον Τζιοβάνι. Ποιο Τζιοβάνι, τη σημαία. Εντάξει, που έχει και ο σ' αρέσει που χαμογελάει, ο Ροναλντίνιο, σ' αρέσει που χαμογελάει. Στο DNA του είναι Τζιοβάνι ρε βλάκα. Μ' ακούς. Και εντάξει τελικά μην βάλεις ούτε πράσινη. Βάλε πράσινη και ροζ. Όταν παίζανε τα πράσινα με τα SS, ροζ φοράγανε. Κλείσε με τώρα ρε. Όχι, θα μ' ακούσεις πρώτα. Όχι, τι να σ' ακούσω, επειδή πληρώνω, να σ' ακούσω. Βγάλε το κροκοδιλάκι τουλάχιστον, κάνε έτσι μία και βγάλε το να πούμε. Τι μας λες τώρα, για τον Τζιοβάνι θα μας πεις εσύ για τον Καστίγιο. Ο Ολυμπιακός έχει νεκρούς ρε βλάκα. Στο DNA του είναι ο θάνατος, το έχεις καταλάβει, ηλίθιε. Το έχεις καταλάβει, εμένα με έχουν αποδοπατήσει να πούμε, στη σειρά αυτά. Εντάξει, και έπαιζε και ο Δελικάρης, έπαιζε και ο Κρόιφ. Λοιπόν, σ' ακούω από τότε που ήμουν παιδάκι και έχω φτάσει να πούμε και γέρασα. Αλλά εσύ θα πας να τη βγάλεις. Βγάλ' το κροκοδιλάκι ρε μεγάλε. Βγάλ' το ρε μαλάκα. Την βρήκες τώρα, εκτονώθηκες. Εγώ να την βρω και να εκτονωθώ. Ναι. Αν πιστεύεις ότι είμαι από αυτούς που εκτονώνομαι έτσι απλά, με το να πάρω εσένα και να σε βρίσω. Για όνομα. Εγώ πονάω πιο πολύ που σε βρίζω ρε. Τι μας είπες. Μας είπες ότι και καλά, ας πούμε, άντε να κάνει και ένα χ η εθνική. Τι μας είπες, τι μας έχεις πει μέχρι τώρα. Πες μου τι μας έχεις πει τελικά. Τα έχεις πάρει από όλους τους προέδρους και από τον δικό μου τον πρόεδρο, που τον έχω χεσμένο. Εντάξει, εγώ τη γυαλάδα στο μάτι του Καστίγιο θέλω να βλέπω. Το έχεις πάρει πρέφα. Είμαστε άλλη ομάδα εμείς. Έχεις καταλάβει ποιος είναι ο Ολυμπιακός. Δεν έχεις καταλάβει, με κοιτάς τώρα και μου φουμάρεις. Τι φουμάρεις ρε μισθογέ, να σ' πω στα ποδανά που μας κάνεις ότι τα ξέρεις και καλά. Τι θέλεις ας μας, επέξω πόκα, μονό κούκο, τι θέλεις. Τι είσαι ο μάγκας, νομίζεις ότι είσαι ο μάγκας. Είσαι ένας μαλάκας που έχεις περάσει τη μαλακία σου για μαγιά. Να σου πω εγώ ποιος είσαι, ούτε στο τζόγο δεν μου βγαίνεις, ούτε πουθενά δεν μου βγαίνεις. Θες να βρεθούμε στη σκοτεινιά, στο φωτεινό. Πού, βγάλε ρε μαλάκα το κροκοδιλάκι τώρα. Βγάλε τη φανέλα και θα σε παραδεχθώ ότι είσαι μάγκας. Από πού τα παίρνεις, πες μου, από το δικό μου τον πρόεδρα. Τον πρόεδρα, το θρασίβουλα. Εκείνη η μαγιά σου που μας πουλάς. Στο Α, στην κατάληξη ας πούμε. Τα ξέρουμε καλύτερα από σένα, φίλε. Και σε παίρνω τώρα, έτσι, και καταλαβαίνεις ότι εγώ μπορεί να σε συμπαθώ και πιο πολύ από ότι σε συμπαθούν άλλοι. Εντάξει, Νίκος είναι το όνομά μου, Νίκος. Το πιάνεις από τον Άγιο Λευθέριο, είμαι Ολυμπιακός, περήφανος Ολυμπιακός. Δεν τρέπομαι να βγω και να πω ότι είμαι θρασίβουλας, είμαι Ολυμπιακάρα. Το έχεις πιάσει. Εντάξει, και ο Τζιοβάνι, αν είναι μαούνα, τι να σου πω ρε. Αν ο Τζιοβάνι, που ποτέ δεν θα γινόταν, έπαιζε με την πράσινη φανέλα, θα βγαίνατε και θα χύνατε, θα εξπερματώνατε. Για να σου το πω όπως το λέτε εσείς, οι μορφωμένοι. Με πιανείς. Εντάξει, στην έχω κάνει μπουρδέλο την εκπομπή σου. Χαίρομαι γι' αυτό. Κλείνω και να πάω να βγάλεις και την κόκκινη φανέλα και το κροκοδιλάκι ρε μεγάλε. Εντάξει. Άντε, γεια. Γεια σου. Πάμε στον επόμενο. Μπούρου στην πλατεία Κομοντούρου. Δεν γίνεται ρε παιδί μου. Ντεπών, το έχω ξαναπεί. Ντεπών. Φέρτε μου ασπιρίνες, κοκοράκια, αλγόν, καλμόλ. Για ελέφαντα το κεφάλι μου. Ρε. Δεν αντέχω. Μόλις το πω θα πεις ρε Γεωργίου και αυτό το θυμάσαι. Ο Αγκύρε. Ναι, το Ολυμπιακού. Και χάρη του Βασιλικού ποντίστηκε η γλάστα τα παπάρια μου γλάστα. Λοιπόν, το μεγάλο ντέρμπι ήταν το εξής. Βουβουζέλες εναντίον Πουρπουπού σημειώσατε 2. Άλλο αυτό το πράγμα. Άλλο αυτό το πράγμα. Αυτό δεν έχει τέρι, ρε παιδιά. Είναι τρομερό αυτό το μήνυμα. Βουβουζέλες Πουρπουπού σημειώσατε διπλό. Δηλαδή, ένας εναντίον όλων. Και τους πήρε.
μπορώ. Τι πράγμα είναι αυτό, ρε πούστη. Τι πράγμα είναι αυτό, ρε που τι να. Δεν πού για ελέφαντα θέλεις, παιδί μου. Τι πράγμα. Τι υπερβολές. Τι μαλακία είναι αυτή, ρε πά. Ποιες μηνύματα πήρα στο Real. Τι μηνύματα για τον Μπουρουμπού. Τι μηνύματα. Άλλος μου λέει, έσπασα την τηλεόραση. Ο άλλος μου λέει, είχα να βάζω, μου λέει, το πέταξε μάλλον στην Γαλλική. Μόλις τον άκουγα, αυτή η φωνή, λέει, με τι είπα εδώ μέσα. Αυτές οι μαλακές που είναι υπερβολές. Τους τρομάξαμε, λέει, τους κάναμε. Εκεί που χάσαμε, τους πιέσαμε κάνα δύο φορές. 2-0 χάναμε στο μεταξύ. Τους βάλαμε στα δίχτυα, λέει, τι είναι αυτά τα πράγματα, ρε. Τι πού τους βρήκε, ρε. Πάρε, δεν αντέχω, θα το πω. Δεν γίνεται, δηλαδή, θα σκάσω να το πω. Αυτή η ΝΕΤ, αυτό το Μπουχέσα, τον Ιωάννου, που κάνει και εκπομπές, τι το θέλει, το έχεις δει αυτό. Ένας Μπουχέσας, ένας Φακλανιζέ, ένας Λακαμάς, Ιωάννου λέγεται, λέει, που ασχολείται με τον μπάσκετ. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε. Και αυτός είναι νέα ανακάλυψη του ποδοσφαίρου. Ποιος πουρουπουπού τώρα και... Ιωάννου λέγεται, Μπουχέσας Μπόι, τον έχεις δει. Έχει ένα κεφάλι. Έχει ένα κεφάλι. Σκάτα έχει μέσα. Άμα πεθάνει το κεφάλι θα γίνει αλαμπατέρ. Τι το φέρανε αυτό εκεί μέσα. Ούτε ξέρει τι λέει. Είναι χειρότερος από το Μίνο. Πάνω τον Παοξή, ο οποίος είναι εξασχολουμένος πάντα. Αυτός είναι χειρότερος του Ιωάννου. Πού τον πήγανε, τον πληρώνουμε εσάς τον άνθρωπο. Γιώργο, σχολίασέ μου το Μίνο, είναι ο αντίστοιχος Μένιος. Όχι μου, καμία σχέση με ο Μένιος με τον Μίνο. Αστεύω, εγώ τον Μίνο όταν τον ακούω δεν καταλαβαίνω τι λέει. Όχι επειδή μιλάει σαν τον Μπουρουμπουμπού, σαν και εμένα. Δεν έχει συνειρμό. Δεν έχει συνειρμό. Λέει, γυάλια ποτήρι. Χθες ο Καραγκιόζης, σήμερα το τρόλεϊ, πήγα για μπάνιο και είδα... Α, τι κάνει ο κινηματογράφος. Δεν καταλαβαίνεις τι λέει. Είναι τρομερό αυτό. Λοιπόν, και θα παρακαλούσα τον καμεραμάν, άμα ακούει το καμεραμάν, να κάνει πιο κοντινά στην κοπελιά εκεί πέρα, να τη βλέπουμε πιο καλά, ρε παιδί μου. Πες να κάνει ο καμεραμάν ένα κοντινό στην κοπελιά. Έτσι, μπράβο, έτσι, μπράβο. Έτσι, να τη βλέπουμε να ανοίγει η καρδιά μας. Λοιπόν. Για να σου πω τώρα. Δεν μου λες και εμένα λίγο τώρα. Έλα. Θέλεις και εμένα και τα λίγο τώρα μαζί με την Άσλα. Θέλεις πιο κοντά την κάμερα, το κεφάλι, zoom. Ε. Ναι, ναι. Για έτσι. Ναι, ναι. Ναι. Α, κατάλαβα. Λοιπόν, άκου. Θα με αφήσεις να μιλήσω τώρα, τι θα γίνει μέσα. Α, σε μην μιλάς, δίνω εσύ και το κεφάλι. Και μην μιλάς, είδα μου. Λοιπόν. Το ξέρεις το άλλο που λέει «Της λειψός μου το κεφάλι, το πιάσανε πονοκεφάλι». Το εντυπωσιακό. Ξέρετε πόσα δεσιμπέλ βγάζει ένα αεροπλάνο στην τροχιοδρόμηση για την απογείωση. 130 δεσιμπέλ. Ξέρεις πόσα δεσιμπέλ βγάζει η βουβουζέλα. 127. Δηλαδή είναι πολύ κοντά, έτσι. Πολύ κοντά. Ξέρεις τι, όπου βγάζει 220. Κύριε Γεωργίου, θα ήθελα τη γνώμη σας για τα τελευταία έργα του Σούμπερτ. Κοιτάξτε κύριε, ένας συνθέτης του επίπεδου του Σούμπερτ, ακόμα και ντεφορμέ, είναι μια κλάση πάνω από τους άλλους. Ημάρτω Θεέ μου. Μάγα Κρύπτον Άρα, σου πάει, Γεωργίου speaking. Κι έτσι λοιπόν κάθε βράδυ θα έχετε κι εσείς δικαίωμα να μιλάτε, να λέτε τη γνώμη σας, στον αέρα, δημόσια. Δεν έχει το δικαίωμα να λέει τη γνώμη του ο Βουτσάς, ούτε η Βάνα Μπαρμπά. Και επειδή ξέρω ποιο είναι το κοινό αυτής εκπομπής, αλλά και όσοι καινούργοι προστίθενται, μην το κάνουμε Γκόλιγουντ. Για δεσποινάριο δηλαδή και για άλλους να γεράγει τα τσιμέντα.
φέραμε το Βουτσά και τη Βάνα Μπάρμπα και τη Ρίκα Διαλυνά να μιλήσει για παγκόσμιο κύπελο. Όχι ρε Θεέ μου, όχι ρε Θεέ μου, ρε. Πού φτάσαμε, πού φτάσαμε. Είναι εκπομπή αυτή που κάνει η ΕΡΤ. Είναι εκπομπή αυτή που κάνει η ΕΡΤ για παγκόσμιο κύπελο. Να μιλήσει ποιος, ο Δεκανέας μαζί με τον Αδύνατο. Να μιλήσουν για τόπι, για μπάλα. Ξέρουν αν η μπάλα έχει αέρα ή πανί. Είδαμε Αγγλία Παραγουάη. Είδαμε η Γερμανία με τους άλλους πεθαμένους. Με την πειραρία της Κωνσταρίκα. Και είδαμε και την Ολλανδία με τη Σερβία Μαυροβούνιο, Μοντενέγκρο. Η ερώτηση είναι η εξής. Αυτά τα παιχνίδια διέφεραν σε τίποτα από το Λεβαδιακό Σκαλιθέα. Να ξέρω ρε παιδί μου. Πείτε μου μια διαφορά. Η μοναδική διαφορά που υπήρχε ήταν ο κόσμος. Άσχετη από μπάλα. Όταν εγώ σε ένα γήπεδο βλέπω κόσμο να κάνει όλα, σημαίνει ασχετοσύνη. Σημαίνει δεν έχω ξαναπάει στο γήπεδο. Τι θα πει όλα στο γήπεδο. Κάνει ποδοσφαιρόφιλος όλα στο γήπεδο. Πού, πώς, πότε και γιατί. Τι κάνει ο Σιλίγκια αυτά. Το μοναδικό μάτς που πραγματικά μας άφησε καλές εντυπώσεις, που είχε ενδιαφέρον, που δεν ξεκόλαγε από το γυαλί, δεν πήγε σε κατούριμα, δεν πήγε μέσα να φας πεπόνι και καρπούζι. Εκεί που αυτός ο Λεβέντης, ο οποίος λέγεται Ντρογκμπά, πραγματικά τον παρέθηκα. Τι Λεβέντης είναι αυτός. Μέσα στις Μπριγάδες, μέσα στον Αγιάλα, μέσα στο Χάιντσε. Μπούκαρε, μπούκαρε μέσα. Αγγλία Παραγουάη. Ποια Αγγλία. Τι απογοήτευσαν αυτοί. Τι απογοήτευση. Έβλεπα ένα Μπέκαμ. Γωνιά γωνιά σε καρτερό, γωνιά γωνιά σε ψάχνω. Να κάτσω αλλαχτό στη σκιά, να μην χτυπάει ο ήλιος και να βγάλω κάποια σέντρα. Ρε κιλωτά, δεν είναι αυτό που δώσω. Ολόκληρη η Αγγλία. Πόσα εκατομμύρια, 50 εκατομμύρια είναι. Δεν είχε άλλο σέντερφορ από αυτόν τον ground, αυτό το μυζλοκρεμαστό που έτσι και του φορέσει μία μπέρτα στους ώμους, είναι ίδιος ο Κρίστοφερ Λι. Ε, ίδιος μιλάμε. Ως παλιό που θα στο φερετρό σου μέσα αμέσως, μην ξαναβγείς από εκεί μέσα. Τι να φτάρε, στον τάφο σου ρε γρήγορα ρε μη σε δύο ήλιος και λιώσεις. Ψάχνω το κεφάλι να πούμε του ground, του Κρίστοφερ Λι. Ο οποίος δεν θα πήγε σε γήπεδο, θα πήγε στα Καρπάθια, μες στον πύργο του να. Εκεί μεταφέρεται με τους πεθαμένους. Έξω πώς και μη σε ξαναδούν μπροστά μου να. Πω. Ολόκληρη Αγγλία δεν ξέρετε φορέ. Αν μου άρεσε ο Καλιγούλας, ο Λάμπαρτ, μου τον βγάλανε και MVP του αγώνα, ρε, τον Λάμπαρτ, ρε. Λες και ένα σαμάρι επάνω, με κάτι αυτιά έτσι να πούμε, σαν τον πάω, δεν πάω. Και πάμε στους Γερμανούς. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Ενθουσιώδης. Τρεχαλατζίδες. Φιλότιμα παιδιά. Αν και μερικοί μου θυμίζουν να πούμε κάτι γιάπηδες από το κολέγιο, μου θυμίζουν λίγο Άντζελο Φιλιππίδη στη ΜΑΠΑ, αυτός ο Μέτζελντερ. Άντζελο Φιλιππίδη μου μίλησε. Το Τζίγκερ. Το Μετάκι, το Κόκαλι. Έτσι κολεγιόπαιδα, ρε παιδί μου. Κουστούμάκι με γραβατούλα του έλειπε. Κολέγιο του Ήτων. Τι είναι αυτά, ρε. Είδα ότι αυτός ο Κλόζε, ο οποίος είναι μυρωδιάς από μπάλα, καρέκλα να πάει με στο γήπεδο να πέσει πάνω της, αλλά εγώ θέλω να κάνω μια άλλη ερώτηση για τη Γερμανία. Προχθές που την είδα, στην Μετωνιά, ήταν αυτό, ρε. Σε μια γραμμή, τα δύο center back, δύο αργοκάναβα που δεν μπορούν να στρίψουν. Όταν μια μπειραρία, όπως είναι Κωνσταρίκα, σου βάζει δύο γκολ και σχώνεται αυτός ο Αραπάκος, άλλες τρεις φορές μέσα, ανενόκλητος. Τι θα γίνει όταν παίξεις με τον Ανδρή, όταν παίξεις με τον Ροναλντίνιο, όταν παίξεις με τον Ντρογκμπά, όταν παίξεις με τον Σαβιόλο που λέει και ο Νικόλας,
ή θα παίξει με τον Κρέσπο. Ευθεία γραμμή. Χαίστηκε ο κόλλος σου. Δεν γλιτώνεις. Οι Ιουκοσλάβοι σήμερα είδαν την κορφάγανε. Μου το παίξανε ευθιούλα. Τα δύο center back, μια απόσταση μεταξύ τους, τυχώθηκε ο Ρομπέρτο Δασόν σε μια απέκρουση, όχι απόκρουση, απέκρουση που λέει και ο Σεφτελής. Μια προσινή παλιά, μπήκε μέσα μόνος του ο Ρομπέν, τελείωσε, τρόσταξε. Χάος. Εδώ το ένα center back, εδώ το άλλο, γίνεται η παλιά, τυχώνεται ο Όουεν, βγήκε, δεν υπήρχε πίσω ο Λίμπερο, δεν υπήρχε τίποτα. Βγήκε τέρα, δεν με το βλάβε. Τον πλάσαρε, τελείωσαμε. Εδώ. Η μπάλα στον πλεκτό, 1-0. Αμ' ο άλλος ο Τζόρτζεβιτς. Ο Τζόρτζεβιτς. 90 λεπτά, ρε παιδί μου, τι να κουμπίσε την μπάλα. Κάνε ρε αγόρι μου, κάνε ρε Πετράκι. Κάνε και εσύ μια διείσδυση. Κάνε ένα γλίστριμα. Δηλαδή, πού τα κάνεις. Στον Τέκα και στον Κορακάκι. Όταν είσαι στην Ελλάδα και όταν παίρνεις έξω να μην εξαφανίζεσαι. Αν ο άλλος, ο Ζευλάκοφ, Νταμαμίνες έπινε. Πολωνία η σημερινός. Εκουαδόρ, Κίτο. Τον τρελάνανε. Αυτός θα παίξει δεν πάει στο Ολυμπιακό. Θα έχει πλάκα η ζωή. Θα έχει πλάκα η ζωή. Καλώς τον κύριο Σόλιντ. Με άλλα λόγια, οι τρεις ευρωπαϊκές μεγάλες ομάδες που είδαμε. Α, πριν φτάσω στο συμπέρασμα, που το συμπέρασμα είναι πολύ σοβαρό αυτό που θα πω. Δύο λόγια για τον Τουρέ. Διαβάζω εφημερίδες και λέει φοβερός ο Γιάγια Τουρέ. Τι λέω, σε άλλο γήπεδο μας θυμίζει. Σε άλλο γήπεδο μας θυμίζει. Και ο Γιάγια και ο Σούφρα Τουρέ, ο κόλο του λέει δηλαδή, ήταν σαπάκια. Για τον κόλο έχω εκφραστεί στα παιχνίδια με την Άρσεναλ. Καταπληκτικό σέντερ μπακ. Προχθές ήταν σε πολύ άσχημη μέρα. Και το έχασε η αυτή το μάτς από την τακτική της. Όταν παίζει και αυτή σε μια ευθεία, το αριστερό μπακ, ο Εμπουέ το δεξί μπακ εκεί κάτω, τα δύο σέντερ μπακ σε μια απόσταση 20 μέτρων μεταξύ τους, και του σκόνει το Σαβιόλο, που λέει και ο Νικόλας, και ο Γιάγια του Ρέσια Κόφτης κοιτάει, ούτε μου παράλληλα μαρκάρι, ούτε οριζόντια, ποτέ οριζόντια δεν έχει κάνει μαρκάρισμα ποτέ. Άρε μεγάλε καρεμπέ που είσαι, λιμενοβραχείο να σκάγανε τα κύματα πάνω σου να πούμε και εξαντμιζόντουσαν τα πάντα. Τι κόφτης ήταν αυτός ο καρεμπέ. Αυτός είναι κόφτης, αυτός είναι αμυντικό χαρά. Θα μου πει δεν ήξερε μπάλα. Την μπάλα που ξέρω για του δεν ξέρω καρεμπέ. Ναι, αλλά κατσιφθέ ήταν μανούλα. Ο βασιλιάς του χώρου του. Δεν περνάει το μικρόβιο από εκεί. Δεν περνάει το μικρόβιο από εκεί. Τέλος πάντων, συμπέρασμα. Βλέποντας σε αυτή την πρώτη δόση τη Γερμανία, την Αγγλία, την Ολλανδία, τη Ιουγκοσλαβία, ξέρετε τι λέω. Μήπως ζούσαμε εμείς οι παλιότεροι, οι μαλάκες, με τις αναμνήσεις μας. Και την πατήσαμε άσχημα. Ξέρετε πού οδηγούμε, σε ποιο συμπέρασμα. Ότι δεν το πήρε τυχαία η Ελλάδα το Euro. Με σαπάκια έπαιζε. Αυτά που βλέπουμε τώρα. Σαμπακοειδή σαπάκια γίνανε. Αλλά εμείς οι παλιότεροι είχαμε στο μυαλό μας τον Πλατίνι, τον Φερνάντες, τον Τιγκανά, τον Ζιρέζ από τη Γαλλία. Είχαμε τον Ματσόλα, τον Ριβέρα, τον. Είχαμε τον Κρόιφ, όλους, τον Όβερατ. Όλα τα ιερά τέρατα εκείνης εποχής. Και νομίζαμε ότι η ίδια κατάσταση θα είναι και στα άλλα κράτη. Έλα όμως που δεν είναι στις εθνικές ομάδες. Μην κοιτάτε τους συλλόγους. Οι σύλλογοι παίρνουν την αφρόκρεμα, πηγαίνουν οι μέλισσες, παίρνουν την γύρη την καλύτερη από τα άνθη και την πάνε στη Βασίλισσα. Είτε αυτή λέγεται Ρεάλ,
είτε αυτή λέγεται Μπαρτσελόνα, είτε αυτή λέγεται Τσέλσι, είτε. Αυτό σημαίνει στους συλλόγους. Παίρνουν το απόσταγμα, το ροδόσταγμα και παρουσιάζουν ένα καλό σύνολο. Η εθνική ομάδα όμως που δεν έχει ξένους παίκτες, τι παρουσιάζει η κάθε εθνική ομάδα, ειδικά από την Ευρώπη. Είδατε κανένα καλό Γερμανό, είδατε κανένα καλό Άγγλο, είδατε κανένα καλό Ολλανδό, πλην του Ρομπέν. Ο οποίος Ρομπέν και αυτός τι τίκα είναι, μόλις το μαρκάρι λίγο βάναψε από πίσω και του χώσει κανένα δύο ψηλές, έχει εξαφανιστεί. Αλλά σήμερα είχε χώρο, είχε να δεξιμπάξει τον πρώτο ημίχρονο, ίδιος ο Βαλεσάνοβιτς, Τζόντζεβιτς λέγεται κι αυτός, όχι ο δικός μας, άλλο Τζόντζεβιτς, μου θύμιζε Βαλεσάνοβιτς, τον έκανε εμετό. Αλλά είδατε εσείς τίποτα άλλο, είδατε την Ιουγκοσλαβία, κάνα παίχτη. Ποιος είναι αυτός ο Κιέσμαν, δεν καταλάβω. Ποιος είναι αυτός ο Κιέσμαν. Αυτός ο Νίστερ Λόιτ, τι κατάντια είναι. Αυτός δεν κάνει ούτε για τον Ηράκλη, για τον ΠΑΟΚ, για τον Παναθηναϊκό, για τον Ολυμπιακό. Δεν κάνει. Όπως είναι τώρα, όπως το βλέπω εγώ αυτή τη στιγμή. Το παιδί μπορεί να τρέξει, μπορεί να στρίψει. Γι' αυτό λέω, τελικά μου φαίνεται, δεν το πήρε τυχαία η Ελλάδα το Euro. Με σαπάκια έμπλεξε, πριν από δύο χρόνια, ψυχή είχε. Τι Καραγκούνης, τι Φαν Μπόμελ, δεν κατάλαβα ρε παιδιά. Τι Μπασινάς, τι Κατσουράνης και τι Φαν Μπρόχολστ. Ποια είναι η διαφορά τους, θα μου πείτε. Ποια είναι η διαφορά δηλαδή του Κατσουράνη από τον Λάμπαρτ. Ποιος είναι ο Λάμπαρτ, δεν κατάλαβα. Κάνει μια διείσδυση, μπήκε ποτέ μέσα. Περίμενε την μπάλα να πάει να ριμπάουν να σουτάρει σαν Περιστέρια. Τι παπά στην Μπέκαμ. Τουλάχιστον ο παπά ψιλοκλειστάει. Έχει μια ταχύτητα, μπουκάρει, μπαίνει μέσα στην περιοχή. Αυτό ο Μπέκαμ. Αραχτούνι στη γωνία. Γι' αυτό σας λέω. Μάλλον δεν το πήραμε τυχαία το Euro. Αλλά εμείς κοιμόμαστε. Εγώ τουλάχιστον. Δεν έχουμε ξυπνήσει να δούμε τα χάλια της υπόλοιπης Ευρώπης. Ούτε είναι τυχαίο ότι το μοναδικό μας που είδαμε ήταν μεταξύ Νοτιού Αμερικής και Αφρικής. Αργεντινή, αχτύλα παντοστού. Δεν είναι κανένα καλό μάτσο εγώ με Ευρώπη μέσα. Δεν είναι κανένα καλή ευρωπαϊκή ομάδα. Σας είπα, όλα τα μάτσα αυτά που είδαμε μεταξύ ευρωπαϊκών ομάδων ήταν Καλυθέα Λεβαδιακός, Εργοτέλης Άρης. Τέτοια μάτσα, δεν κατάλαβα. Σαν να ρωτήσεις Καλμούτσο. Ίδιο πράγμα ρε, τα μαντούμα, μου μπα, μπούμα, ράουτ, φάουλ, ράουτ, φάουλ, τι είναι αυτά ρε. Κύριε Στάμου, ανοίξαν τηλεφωνικές γραμμές. Ανοίξαν λοιπόν τηλεφωνικές γραμμές. Πάμε στον πρώτο φίλο, έχουμε να πούμε πολλά. Γεια χαρά. Γιώργο, καλημέρα. Γεια σου φίλε, δεν ξέρω αν σοκάρα με αυτά που είπα. Ο Νίκος είμαι, ο Πορτογάλος. Ο? Ο Πορτογάλος, ο Νίκος είμαι. Γεια σου ρε Πορτογάλε. Τι έγινε. Σε ακούγει στο δεχωρημένο. Τώρα με αυτό που είδα πριν. Σημάω, ναι. Τι είναι αυτή ρε. Άσε με τώρα να μάθω. Τι όλοι σημάω, θα μου πεις σημάω. Τώρα με το που είδα σημάω αντί του Ντέκο. Και ο Παουλέτα λέει, ο Παουλέτα. Ποια είναι η διαφορά των Σκαρμούτσο. Καλά δεν είναι και Σκαρμούτσο, εντάξει. Τι είναι μωρά αδελφέ μου να πούμε. Με την Αγκόλα παίζει. Να σου πω κάτι. Πρώτη αγωνιστική είδαμε. Άσε με τα, αυτά τα λέει ο Δημητριάδης στην Ερτένα. Κάτσε να σου πω. Πρώτη αγωνιστική, πρώτη τελευταία. Δείξε αυτή την υπέροχη εικόνα με τον Ροναλντίνιο, τον Ρομπέρτο Κάρλος και τον Ρομπίνιο. Αυτά τα πράγματα παιδί, που κλείβανε την μπάλα, τη βάζανε στην τσέπη, τη βάζανε στον πάτο του. Μια που είπε από τρέξιμο, η ομάδα που με εντυπωσίασε στο τρέξιμο στη Σιβιέρα ήταν. Κι άπε. Τον μπάγκο. Αυτή είναι φιλότιμα παιδιά, ας πούμε. Ρε, τι τρέχτε είναι αυτή, ρε. Τη σημαία προς τα πάνω, ηρωική και τέτοια πράγματα. Ωραία, το Φρόντι δεν ξέρω, θυμίσαν όλοι, ρε. Αφού τρέχατε τόσο πολύ, που ο διαιτητή επίτηδε απέβαλε ένα για να ξεκουραστεί. την κούπα, ναι. Δηλαδή το στόκο, όχι το στόχο, το στόκο, ναι. Μπαμ, φρούριο. Καταλάβες. Ναι. Δυσκολεύω, ενώ η άλλη ήταν ανοιχτή πολύ πίσω.
Αυτό στην αρχή του έδωσα πόντους του Πίκερμαν που θέλω να στο μαλάκα. Έχει την μπάλα ο Λάμπαρτ, έχει την μπάλα ο Τζέραντ, έχει την μπάλα ο Μπέκαμ στα χαφ. Τι κάνουνε, μια μεγάλη για τον Φραγκενστάιν Τζούνιορ. Αλλά ρε, με τον Γκόμες έπαιζε. Και με τον Σεντένο. Ναι, και, με, και, ένα, και ένα Σολής, πώς λέγεται αυτό. Αυτοί παίζανε το πέρα, παίζανε ο ένας έπαιζε στο Μαρκό, ο άλλος έπαιζε στα Σούρμανα. Τι να. Εδώ το κάνουνε και την Εκολυμμένη. Και βλέπεις ότι αυτή η ζώνη έχει ξεφτυλίσει ομάδες και ομάδες. Σε έχει κάνει πουτάνες. Αυτό είναι, έτσι είναι πλέον. Γυρνάει να πούμε η ζώνη και η εγγράφα. Μπαμ! Ο Καράφλα σα ήταν, παιχτούρα. Τον δεν το βλέπω. Σαν τον πάω, δεν πάω. Υπήρχε ένα καραβάκι που έκανε το δρομολόγιο Πειραιάς Έγινα. Το Εριέτα. Το έκανε 3,5 ώρες. Αυτό μου θυμίζει ο Πειραιά. Ε? Γιατί δεν λέμε τα 19. Τι 19. Το Ταγματάρχη. Κατά το Αγγλία Παραγουάη. Είδα το Σάντα Κρούζ. Τώρα κατάλαβα γιατί η Μπάγερν παρά λίγο να πάρει το Champions League. Τι κουμποδιέ είναι αυτό. Αλλά έχει ένα καλό. Ζε Πρεμιέρε. Είναι. Τι ωραίο παιδί είναι αυτό. Είναι. Αυτό είναι για την Βάνα Μπαρμπά. Ρε το μαλαδένι μου θύμισε. Μαμά κακά. Γεια καλά φίλε. Γεια σου φίλε. Έλα Γιώργο, μ' ακούς. Για ανέβω λίγο το ποτασιόμετρο. Έλα, μ' ακούς. Τώρα πολύ καλά. Καλά μισή ώρα με έχεις μόνο κολοτρυπίδα και περιμένω. Ρε, εσύ πού είσαι στην παρμουτιά του Κιδάκου, ρε. Ε? Πού είσαι ενώ και μιλάς έτσι, στην παρμουτιά του Κιδάκου. Έλα μωρέ μαλάκα τώρα, δηλαδή πώς θες να σου μιλήσω. Άκου να σου πω κάτι, να είμαστε θεατές να μου μιλήσεις όπως θέλεις. Ε, καλά είναι δυνατόν, 40 λεπτά περιμένω να χρεωνομάσαι. Αυτό που λες είναι σωστό, αλλά με τον τρόπο που μιλάς δεν βρίσκεις το δίκιο σου. Δεν κατάλαβα ότι ήμασταν στον αέρα. Α, πάμε λοιπόν. Έλα, άσε τώρα, άλλη φορά. Έλα, γεια. Είπες η λακαμία σου, έλα, γεια, ε. Είπες η λακαμία σου, έλα, γεια, ε. Είδα το ρούντι σήμερα. Μάλλον πρέπει να έχει δίκιο ο Φέργκισον. Που θέλει να το στείλει. Ποιο είναι τον? Ο Φέργκισον. Για τον, όχι μάλλον, για έχει, έχει 100% δίκιο ο Σέντ Σίγκλας. Εγώ είμαι Γερμανός, υπερασπίζομαι τη Γερμανία, μ' αρέσει η Γερμανία σαν ομάδα. Πού έχει γεννηθεί, στη Λειψία? Όχι, δεν είμαι ούτε Πικάσο, ούτε ζωγράφος για να έχω γεννηθεί στη Λειψία, που είναι η πρωτεύουσα του πνεύματος. Α, είσαι Βέρμαχτ. Όχι, καμία σχέση. Απλά μου αρέσει η Γερμανία από ανέκαθεν. Από γιατί, ανέκαθεν. Γιατί, ναι. Γιατί από ανέκαθεν. Ο Λόταρ Ματέος για μένα ήταν ο μεγαλύτερος παίκτης. Ανέκαθεν, έτσι. Άμπρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Ναι. Έλα φίλε. Ακούς. Πολύ καλά. Ήθελα να συνδέσεις, εγώ έχω ξαναμιλήσει. Ήθελα να πω, να σε ρωτήσω δύο πράγματα και να μου πεις τη γνώμη σου. Όχι για το Μουντιάλ, δηλαδή έχει σχέση με το Μουντιάλ, αλλά και το αυτό που γίνεται τώρα. Έχω την εντύπωση στην εξής, ότι αυτές οι ομάδες που μετέχουν στο Μουντιάλ, είδα τώρα ας πούμε αυτές τις αφρικανικές ομάδες, αν ξέρετε τους ελέφαντες, οι άλλες δύο που είδαμε το Τρινιντάν εκεί πέρα και σήμερα είναι Αγκόλα, με αυτή τώρα να πούμε λίγη καλή εκπαίδευση ήταν για μποξέρ, δεν για ποδοσφαιριστές αυτοί να πούμε. Δηλαδή αν τους έλειπα τα αποδυτήρια και δεν ήξερα να παίξουν μπάλα, θα μην θα τα βγουν να παίξουν μποξ να πούμε. Δεν τους έλειπα για ποδοσφαιριστές να πούμε. Λοιπόν, και νομίζω τώρα ότι έχουν κάνει ένα σύστημα τέτοιο να πούμε. Και πάνε κάτι ομάδες τώρα εκεί πέρα να δούμε λίγο παγκόσμιο εκεί πέρα. Τι παγκόσμιο εκεί πέρα, καλύτερες ομάδες του κόσμου. Αυτές έπρεπε να συμμετέχουν όλες οι ομάδες του κόσμου. Δηλαδή να γίνεται κλήρες και να παίξει και η Ελλάδα με την Αγκόλα και ξέρω εγώ και να δούμε ο καλύτερος που θα περάσει. Τώρα μου παίζουν οι ψαράδες του Ειρηνικού με τους ψαράδες του Αταλτικού, ρίχνουν παραγάρια και όποιος πιάσει πιο πολλά ψάρια πάει να πούμε στο τελικό να πούμε. Λοιπόν, τώρα το κρατούμενο αυτό. Δηλαδή είναι το θεωρώ τελείως άδικο. Δηλαδή να μένει τώρα έξω η Δανία που μπορεί να δει δύο ποδοσφαιριστές καλούς, να μένει έξω ξέρω εγώ η Ρωσία που μπορεί να δει δύο ποδοσφαιριστές. Θα πάω τώρα αυτό να πούμε τους ψαράδες, να πούμε τους μαύρους εκεί πέρα. Λοιπόν, τώρα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι το εξής. Αυτός ένας χοντρός που είναι εκεί στην UEFA, τι είναι ο Γιώχας, ότι ήταν αντιπρόεδρος εκεί, και σα κουράδα να πούμε, που πάει και δίνει μόνο τα μετάλλια να πούμε εκεί πέρα και αυτά, ακόμα χάγια να δώσει από τα κιλά του να πούμε. Λοιπόν,
Δεν έχουν πάρει χαμπάρι το εξής, ότι σήμερα με τις τρίες, οι ποδοσφαιριστές με τα φάρμακα αυτά, τα βοηθητικά, όχι τα, δεν το τα παρέσματα, τα βοηθητικά αυτά που παίρνουν για ενέργεια και τέτοια, το έχουν εκμηδενίσει, δηλαδή το χώρο του γηπέδου έχουν εκμηδενίσει. Λοιπόν, ή πρέπει να κάνει, δηλαδή για να δει σήμερα ο κόσμος, πιστεύω, με καλύτερο θέαμα, γιατί δεν χάθηκε πια το θέαμα, δηλαδή έχουμε δει τώρα σήμερα 10 παιχνίδια έχουμε δει νομίζω. Έχουμε δει 20 ομάδες, ξέρω εγώ πόσες, έχουμε δει 200 ποδοσφαιριστές. Αυτές τις τρεις μέρες έχουμε δει 200 ποδοσφαιριστές. Και ένα δεν μας έκανε εντύπωση να το ξεχωρίσουμε. Δηλαδή λίγο αυτός που είπε ο Λαμπάρντ, πόσο λένε αυτός εκεί του ελέφαντα, το center forward να πούμε. Και ξέρω κανένα δυο άλλοι να πούμε και αυτούς τους ξέρουμε. Και όχι τίποτα το ιδιαίτερο. Απλώς μόνο εντάξει, λοιπόν σε 200 ποδοσφαιριστές. Και ούτε θα δούμε και κανέναν άλλον. Στο λέω εγώ και το υπογράφω. Λοιπόν. Εγώ νομίζω ή πρέπει να ανοίξουν τα γήπεδα, να μεγαλώσουν οι χώροι του γήπεδου, για να δούμε λίγο θέαμα, να δούμε να φύγει ένα στεγγενό χώρο, αυτά που χαθήκανε πια να πούμε, να δούμε ένα τέτα τέτα με ένα τερματοφύλακα, δεν το βλέπουμε, πια χάθηκε αυτό, εξαφανίστηκε. Λοιπόν, ή να μειώσουν τους ποδοσφαιριστές, να πέσουν 9-9 να πούμε. Όχι, η μείωση των ποδοσφαιριστών δεν γίνεται γιατί... στο άθλημα αυτό, στο παιχνίδι αυτό υπάρχουν κάποιοι κανονισμοί. Δεν μπορείς τους 11 να τους κάνεις 9 ή 8. Αυτό που είπες, να γίνει το γήπεδο 150 μέτρα μήκος και 85 πλάτος, 90. Δεν ξέρω τώρα, δεν θα δώσω εγώ τις διαστάσεις. Απλώς αυτοί οι κουράδες εκεί που είναι δουλεύα να πούμε. Αυτοί που είναι υπεύθυνοι να πούμε. Μα δεν το έχουν πάρει χαμπάρι. Τι έχουμε, δεν είσαι καμιά χώρη μέσα στο γήπεδο. Είναι όλοι καλυμμένοι να πούμε. Αν δεν βλέπεις πέντε αυτές τις μπάλα και τρακέρνουν 7 επάνω του να πούμε. Μαζί με τους δικούς του τρακέρνει, με τους αντιπάλους. Δεν χωράνε πια να πούμε εκεί μέσα να πούμε. Δεν χωράνε να πούμε. Έγινε, σε ευχαριστώ να πούμε, σε ευχαριστώ πολύ. Και ολόκληρη η Αγγλία δεν κατάφερε να μπει μέσα στην περιοχή ποτέ. Είναι τρομερό αυτό. Και έπαιζε και η ζώνη. Είναι απίστευτη η αδυναμία των ομάδων να μπουν μέσα στην περιοχή. Πολύ λίγες ομάδες. Μα είναι τρομερό, έπεσε με τον Καμάρα και με τον κεφαλοτήρι, αυτόν τον Κασέρι, πώς λέγεται. Όταν δει σκάφ ή κυνηγό που να μην μπορεί να διεμβολήσει και να γλιστρήσει προς τα μέσα, χέστονε. Καλημέρα. Γεια σου Γιώργο. Έλα φίλε. Ένας φίλος από τα παλιά είμαι. Γεια σου ρε Τσέλσα. Όχι, όχι. Όχι. Τι εισαγωγή ήταν αυτή που έκανες ρε Μάγκα. Είσαι ο εμποράκος με τα υφάσματα. Όχι ρε. Το βρήκες. Ε. Το βρήκες. Τώρα τι. Πού εσύ. Φωνή, αλουμίνια για καντήλια πουλάω. Τι εισαγωγή ήταν αυτή που έκανες, ρε Γιώργο. 1800 χρόνια μπροστά είσαι, γι' αυτό ενθουσιάστηκα και σε πήρα μετά από καιρό. Πώς τα έχωσες έτσι, έπιασες έτσι το πρόβλημα. Όχι είδε κανέναν τύπο, Μούτσο τον έκανε στον άλλον και στο Ετένα. Ξεκινήσαμε την Κυριακή, θα τελειώσουμε 9 του μηνού, που λένε και οι μορφωμένοι. Αλλά πριν μιλήσουμε, βαρέθηκα να διαβάσω επιστολές δικές σας. Επιστολές που οι επιστολογράφοι με κόσμιο ύφος διαμαρτύρονται για το Κόλιγουντ. Όχι Γκόλιγουντ, Κόλιγουντ, Κόλιγουντ. Για περάστε. Για περάστε. Εδώ κοιτάτε τι γίνεται. Μάλιστα ένας από αυτούς, θα πω το πιο χαρακτηριστικό, αναφέρει ότι εάν ήταν υπουργός Εθνικής Αμήνης, το Λάλα λέει θα τον έστειλε για δυνάτισμα στον τροχό ή στον τόρνο και τον ταματάρχη λέει θα τον καθερούσε σε αμφιλοφύλακα. Έτσι λέει εδώ, ξέρω εγώ. Α, και από ό,τι πληροφορούμε λέει αύριο θα έχει η εκπομπή αυτή επίδειξη νηφικών με τη Μενεγάκη λέει και τα λοιπά και με τον Ανταούτογλου. Κάτι τέτοιο άκουσα. Επίδειξη νηφικών λέει θα έχει, μαγιό, σε πισίνα λέει θα γυριστεί, κάπου λέει στη Ρόδο. Ξέρω εγώ, είδαμε τρία μάτς. Αυτό που με εντυπωσίασε και με εξέπληξε ήταν η Alitalia Airlines. Δεν περίμενα ποτέ τους Κικιλιάνους να παρουσιάσουν αυτή την ομάδα. Ερώτηση, έχει καμιά σχέση η Ιταλία που είδαμε σήμερα με την Ιγκλατέρα, με τον Λάμπαρτ και τον Μπέκαμ, τον Γκράουντς και τον Όουεν? Αγγλία, Γερμανία, Ολλανδία, είναι και αυτές μέσα φαβορί. Εκεί βράζουν. Μέσα στη φασολάδα είναι και αυτές. Η Ιταλία όμως ήταν σήμερα κάτι το διαφορετικό. Με εξέπληξε. Όπως με εξέπληξε και ένας παίχτης και συγχαρητήρια στον κύριο Βεγγέρ, τον κύριο Κιλότα,
μπράβο του και δεν το λέω ειρωνικά, που φρόντισε να πάρει πριν την έναρξη του Μουντιάλ αυτό το Ροντινίσκι. Το Τσέχο. Ωραία πόδια. Πάρε να έχεις. Πνευμόνια. Ωραία μπάλα. Τον πήρε στην Άρσεναλ. Ταιριάζει ταμάμ σε αυτή την ομάδα αυτός ο παίκτης. Μπράβο στο Βενγκέρ. Βλέπει μακριά. Με το που μπήκα στο κανάλι, εδώ σήμερα, απόψε το βράδυ, πριν από κάνα μισάωρο, έρχονται να πούμε όλοι μπαπ και μου πασάρουν πακέτα. Επιστολές. Αυτά είναι λίγα, φίλε. Στον εξομολογητή να μου, στο μπαπα ευκύλιο. Εντάξει, ρε, φίλε. Η μπάλα πάνω κάτω είχα στην κάμερα, κυρίες. Αλλά τι γίνεται τότε, τα λαπάκια στον ύλο ποταμό, μα δεν τα βλέπω μπάρμπα. είναι πολύ αφελής, παιδί μου. Πολύ αφελής, πολύ αθώοι. Ατομικά καλή, παίχτες ομάδα ποτέ. Παιδί μου, και τους βλέπεις, μπαίνουν μέσα στην περιοχή, δεν τελειώνουν τη φάση, δεν σουρτάρουνε, κάνουν την περιττή κίνηση. Κάτι το παραπάνω. Δεν τελειώνουν αυτό που έχουν ξεκινήσει και το ξεκινάνε πολύ ωραία. Δεν αυγοκόβουνε, βλέπεις. Α, μπράβο. Λοιπόν, κάτι να ρίξεις, τι γίνεται. Βάζουνε να πούμε την γκόμενα κάτω και τελικά εξπρεματούν στα σεντόνια. Πάμε στο πρώτο break και μόλις επανέλθουμε, Βασίλη Συναντίου και τα μυαλά στο μίξερ. Απόψε θα έχουμε κοντά μας. Καλώς στον Billy Joe Royal. Έλα Γιώργο, καλησπέρα, καλημέρα. Τι είναι Ιγναντίου, ε? Εσύ τι κάνεις? Τι γίνεται? Όμορφα. Πώς τα ακούσατε τα πράγματα? Και αυτά καλά. Αλλά μου άρεσε προηγουμένως αυτό που είπες, τα μυαλά στο μίξερ. Α, το άκουσες? Ναι, είναι η καινούρια ατάκα αυτή, γιατί τα μυαλά στα κάγκελα δεν υπάρχει πλέον, καταργηθήκανε τα κάγκελα. Ναι. Και έχεις δίκιο, στις φυλακές υπάρχουν μόνο. Στις φυλακές, ποιες φυλακές? Υπάρχουν, μπα εκεί και εκεί την κάνεις με ελικόπτερο. Αλλά σιδερένιο είναι γι' αυτό. Ο Τζόρτζελης αγόρι μου ούτε μεταξύ δεν μπορεί να κάνει στο Μουντιάλ κούρσα. Ούτε μεταξύ. Όπως θα λες και εσύ. Τα κάνει εδώ, τα κάνει και στις Ξηγάνθη παραπέρα. Τώρα κυλώνει 30 φιλιά. Έτσι είμαι ρε. Αλλά εμένα δεν με προβληματίζει και δεν με συγχωρεί. Έξυπνος Βασίλη. Είναι πανέξυπνος να πούμε. Εμένα εκείνο που με κάνει και δακρύζω και τα έχουμε πει εμείς. Είναι οι Σέρβοι και γενικότερα οι Ιουγκοσλάβοι. Πού είναι αυτή η μεγάλη τον πλάβη σχολεία? Αυτό είπα ακριβώς προηγουμένως. Αυτό είπα προηγουμένως, Βασίλη. Δεν το άκουσα, αλλά δεν το άκουσα. Αυτό είπα. Γιατί εμένα πραγματικά, εγώ ήμουν θαυμαστής αυτών των πεθαράδων. Δεν υπήρχε ομάδα στην Ιφίλιο που να μην έχει ένα Ιουγκοσλάβο να κεντάει. Και τώρα τους βλέπεις τελειωμένοι είναι για αυτήν. Μπάση περιπτώσει να. Στα μεσημεριανά τα παιχνίδια, γιατί κλείνουν τις σκεπίδες οι οργανωτές, ρε Γιώργο? Φοβούνται μήπως κάποιος ο ίδιος Αφρικανούς και αρχίσουν να ξεφλουδάνε. Έχεις μάθει τίποτα, έχεις ακούσει? Όχι. Γιατί σήμερα λέει απαγορεύσανε και το Λίβι να καπνίζει. Μακριά λέει τα καπνογόνα, μην μπερδευτούν οι Αράβιδες και νομίζουν ότι κάψαν το φαΐ στο καζάνι μας. Ούτε αυτό το έχεις μάθει. Δεν μου λες, πάντως, έχεις μάθει. Είναι μεγάλη παραδόρη τελικά. Ποιοι? Οι Αφρικανοί. Ναι. Τρομακτική μπάλα παίζουν, αλλά όπως το είπες εσύ προηγουμένως, αθώοι ρε, τους φτιάχνουν κορόιδα ρε. Τους παίζουν τον παπά, τον αρχιεπίσκοπο που τους παίρνουν και τις καλαμίδες. Τώρα τα γατόνια, Ιταλοί, Αργεντίνοι, Γερμανοί, πού να μαζί σου. Τους βλέπεις σαν γκρομπλάν τους Αράβδες, ένα αθώο βλέμμα, ένα γέλιο και δεν υδρώνουν ρε οι παγάσιδες. Γιατί δεν μας λέει? Δεν έχουν πόρους όπως τα σκυλιά. Αυτός άμα τους βάλεις να κοιμηθούν σε πάγο, θα κρυολογήσει ο πάγος. Δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Άσε η φυσική τους η κατάσταση. Μιλάμε για ασύλληπτοι καρβουνιάριδες. Τι πως να μην έχουν ρε Γιωργάρα να πούμε, αφού τρέχουν από βουνό σε βουνό τα παλικάρια, μπας και πιάσουν κανένα ελάφι να κολατσίσουν. Και κρατάνε και τα κέρατα για οδοντογλυφίδες. Δεν μου λες, ξέρεις η Γκάνα που έχει καταλύσει η αποστολή? Πού? Δεν το ξέρεις. Δίπλα σε μευτήριο από ό,τι έχω μάθει. Σε μευτήριο? Ναι, ναι. Γιατί? Τρώνε το σάντουιτς που τρώνε το πρωί ο καθένας ξεχωριστά, έχει από ένα μωράκι μέσα. Άλλος με μουστάρδα, άλλος με κέτσαπ, άλλος με κρεμμυδάκι, ανάλογα. Και σε λέει και τα μαντάτα η μαμά του Τολκουμπά. Λέει πεις η μαμά του Ροναλντίνιο να μην τρώει πατατάκια, παχαίνει το αλάτι, να τρώει τις πατάτες στο μες. Το αλάτι την πειράζει? Τι παχαίνει ρε, δεν έχεις δει πως έχει γίνει. Σαν με 200 κιλά.
Πάντως αν εξαιρέσει το, το Αργεντινή με τα Ελεφαντόδοτα και το Ιαπωνία, Αυστραλία που ήταν καλά μάτς, όλα τα άλλα στο ρελαντί. Στο τρίο που λένε και στην Κόρυθο. Μάλιστα. Εμένα μ' άρεσε πάντως η Ιταλία. Μ' άρεσε η Ιταλία και μ' άρεσε γιατί. Γιατί πλέον κατάλαβε ότι πρέπει να παίξει και παίζει σε αυτό το Μουντιάλ, γι' αυτό είναι η νοοτροπία του λείπει και καλά τους κάνει, παίζει έξυπνα και όχι πονηρά όπως έπαιζε όλα τα άλλα χρόνια. Παίζει έξυπνα η Ιταλία και έχουν τη δυνατότητα να παίξουν έξυπνα και όχι πονηρά με καθυστερήσεις, με κατενάτσια και το ένα και το άλλο. Γιατί πραγματικά οι Ιταλοί είναι μπαλαδόροι και κοντρόλ ξέρουν και ταχύτητα έχουν και τριπλαδόροι είναι. Και έκανε ο Πολ Νιούμαν, Βασίλη. Βασίλη, ο Πολ Νιούμαν έκανε καλή ανανέωση. Όχι μόνο καλή ανανέωση. Τους πέρασε και τη δικιά του την νοοτροπία. Παίξε κύριε έξυπνα και όχι πονηρά. Αφού έχετε τις δυνατότητες. Και η ανανέωση του είναι τρομερή. Όλοι οι παίχτες οι καινούργοι που έχουν σκάσει δεν είναι άσχετοι με την μπάλα. Αλλά υπάρχει και Ιταλός και άσχετο τελειώδη. Δεν είναι. Είναι καλή μπαλαδόρη η Ιταλή. Για λέγε μου τι είναι. Πάντω Βασίλη, από όλες τις ομάδες που είδα μέχρι τώρα, αυτή με γέμισε περισσότερο. Η Ιταλία. Ναι. Συμφωνούμε. Ρε παιδί μου, ήταν ομάδα γιωματάρη. Ομάδα να πούμε σε όλους τους χώρους γεμάτη. Είχε πρεσκαδούρα. Γρήγοροι οι παίκτες. Αλλάζανε μπάλα. Μουνιασμένοι. Τους είδες πώς αγκαλιαζόντουσαν εκεί στα γκολ. Βέβαια. Καλούς κυνηγούς. Είναι και ο Ιζάκη έξω. Ο οποίος ναι, μεν από μπάλα μυρωδιά. Αλλά στον γκολ είναι πάντα μέσα. Ναι, μόνο αυτή είναι η κίνηση του και καλά κάνει ο Νιούμαν και τον έχει απόξω. Απόξω έχει και τον Τελφιέρο και καλά κάνει μόνο. Yeah, κάποια στιγμή χρειάζεται ανανέωση. Αλλά ο Ολύμπη είχε το περιθώριο και διάλεξε. Έχει καλούς παίκτες, τους πέρασε και την οτροπία. Αλλά αυτή η Γερμανία, μωρά αδερφέ μου, τώρα με Βαϊστάιγκερ, με Φρίξ, με Πορόσκι, με Φρίντριχ, πώς τον λένε τον άλλον. Είναι τώρα ομάδα αυτή να διεκδικήσει το κύπελο στο τελικό. Λένε και ξαναλένε ότι θα πάει στο τελικό, είναι η διοργανώτρια και έτσι κι αλλιώς. Εγώ δεν το πιστεύω, ρε Γιώργα. Δεν το πιστεύω έτσι όπως την είδα, ας πούμε, με την Κωνσταντίνα. Εντάξει, μπορεί να βάλει 4 γκολ, με την Κωνσταντίνα μπες, κυρία μου. Δεν μπες για μια σοβαρή ομάδα, δεν τους βλέπω. Τώρα μου πεις, μήπως στο προηγούμενο Μουντιάλ τους έβλεπε κανένας, και όμως παίξανε στο τελικό. Τώρα τελικά εμείς παρακολουθούμε Μουντιάλ. Η Μουντιάλ που λέει και ο Αλέφατος, ποιο είναι τελικά το σωστό, ρε Γιώργο, να ξέρω κι εγώ που θα βάζω την οξία, με έχει μπερδέψει ο Νικόλας. Ο Νικόλας βλέπει τους αγώνες και δεν χάνει δευτερόλεπτο. Ναι, αλλά την οξία που να τη βάζω κι εγώ. Θα σου λέγα τώρα. Την καλύτερη φυσική κατάσταση την έχουν όμως οι Ιαπωνέζοι. Τους παρατήρησα σήμερα με την Αυστραλία, αυτό το μάτς το οποίο με χόρτασε, ας ήταν και μεσημεριανό, σφύριξε διότι στη λήξη και αυτοί συνεχίσαν να τρέχουνε. Προχωρημένη είναι αυτή η τεχνολογία, λες να φτιάξει κανένα ηλεκτρονικό ριζόγαλο, να δεν ανοιχνεύονται κιόλας αυτά. Ναι, ρε Βασίλη, δίχως κανέλα εκεί, ξέρεις, αυτά παίρνεις μπροστά και δεν σταματάς με τίποτα. Πάντως, παιδί μου, ό,τι και να κάνουν οι Ιαπωνέζοι, να πούμε, ανθρωπάκια του κλείνουν, να πούμε. Κάπου τους παίρνεις, δηλαδή με τον όγκο τους πήραν οι Αυστραλοί, με τον όγκο. Δεν είναι μόνο, εντάξει, οι Ιαπωνέζοι τώρα ένας λαός, να πούμε, μήκοντος, γαριδάκια είναι τα παλικάρια. Τώρα σκέφτεσαι να παίξουν με τα Ελεφαντόδοτα και να φυλάνε τώρα τρεις Ιαπωνέζοι του Τολκμπά. Για ραμπανάκια να τους δει. Τον ένα τον βάλει στο αυτί, τον άλλο στο ροθόνι να. Είναι ο λαός ή μήκοντος. Πάντως αυτός ο Τολκμπά είναι περίπου μεγάλο παλικάρι, παιδί. Πεχτάρα είναι, ρε. Δίμετρος παραστατικός. Τρεις τον είχαν στο δίχτυ. Τρεις τον είχαν στο δίχτυ χωρίς να ειδώσει τους πέταξε και ένα γκολ. Πολύ πεχτάρα, δεν είναι τυχαία τώρα. Με εντυπωσίαση. Αλλά για αυτές τις μέρες τώρα τις γιορτές που παρακολουθούμε Μουντιάλ, Γιώργο μου, συνέπεσε όλοι οι καρμουνιάριδες μαζί, κάτι Κωνσταντίνα, κάτι Εκουαδόρη, Ελεφαντόδοτες και Αγκόλα. Και σήμερα θόλωσα ρε παλικάρι μου με την κάνα. Φοράγαν και άσπρα οι μπαγάζες και νόμιζα ότι βλέπα το μάτι σε άσπρο μαύρη τηλεόραση. Άσου μιλάω ειλικρινά. Τι έγινε, την έχουμε ακόμα την παλιά, την πετάξαμε. Ουράνια ήταν, ουράνια. Έχω μείνει, αλλά θόλωσες. Μην βλέπεις πολύ μάτς. Λοιπόν, σήμερα που ξημερώνει Τρίτη, έχει υπόψη σου ότι θα δούμε και Μπραζίλ.
την Τρίτη. Έχει παρατηρήσει ότι στους τραυματίες, όταν τους βάζουμε στο φορείο, τους βάζουν και τους δένουν και με ζώνη. Ναι. Και τους γράψει λέει τροχιά. Αλλά δεν τους βάζουν κράνος όμως, θα την πληρώσουν την κλίση. Για επισημάνε τους το αυτό. Εσύ τον κόλλο το δίδεσαι πάνω στο φορείο. Τον είδα, ρε. Μέχρι τα γόνατα του κόλλα το φορείο. Μέχρι τα γόνατα αυτό το φτιάξει για Κινέζο τραυματία. τα πορεία, ε. Για Κινέζο τραυματία και βάζα τον κόλλο, ρε. Με τα γόνατα του ρουχόταν. Καλύτερα να βγει όρδιος, να. Στον υποβιβασμό, εκεί που έχουμε το υπόλοιπο είναι για τις θέσεις που θα πάρουν οι δύο ομάδες για το κύπελλο UEFA, αλλά όλο το ενδιαφέρον στρέφεται στη Β' Εθνική, όπου η προοδευτική, ο Παμετωλικός και ο Πανιώνιος δείχνουν αυτή τη στιγμή να βγαίνουν στην Α' Εθνική, ενώ ο Εθνικός είναι ένα από το πίσω. Και θα προσπαθήσει και αυτός για την Α' Εθνική. Το θέμα είναι ότι στη Β' Εθνική γίνεται το έλα να δεις τελευταίες αγωνιστικές, καταλαβαίνετε. Δεν νομίζω ότι εγώ έχω τίποτα άλλο να πω σαν πρόλογο, να δώσω το μικρόφωνο στα παιδιά εδώ του Βίρονα να μιλήσουν για το σημερινό παιχνίδι και για το πρωτάθλημα της Β' Εθνικής, το τόσο σημαντικό πρωτάθλημα Β' Εθνικής. Πάμε. Έλα λίγο. Πώς λέγεσαι, φίλε? Λικούργος λέγομαι. Λικούργος τρελός, το ξαναπήρωνα μόνο. Λικούργος τρελός, το ξαναπήρωνα. Λέγε, σ' ακούμε. Τι θέλω να σου πω, πες μου. Ήσουν να ξυπνάς στο κήπεδο. Όχι, ήμουνα, ξέρω βόλτα. Σ' ακούμε. Τίποτα, εντάξει, η ομάδα, πρώτα να πούμε ότι η ομάδα όταν ξεκίνησε ήταν για φούντο, έτσι όλοι τη λέγαμε. Είδαμε τη Λάριστα, 0-2, λέμε φούντο η ομάδα. Πολλά αυτό μας κάβλωσε η ομάδα, πήγε ψηλά. Χαρήκαμε πάρα πολύ που την είδαμε, κάναμε φοβερές εκδρομές σε όλα τα γήπεδα. Άσαθα τώρα την Άσμη, την έχουμε έδρα μας, άσαθα αυτή. Και εντάξει, ήρθε τώρα με την προοδευτική, κάναμε κάτι γκέλες, κάτι περίεργα παιχνίδια, δεν πειράζει. Και ήρθαμε την προοδευτική να παίξουμε ένα παιχνίδι, ακούστηκαν πολλά. Δεν ξέρω εγώ τι έγινε. Δεν ξέρω τι έγινε. Εντάξει, το παιχνίδι ήταν πολύ ήρεμο. Ήταν μόνος κερκίδες. Κερκίδες είχαμε μόνο. Εντάξει, πριν. Συζητήσεις. Είχαν καλά στου κερκίδες, γιατί δεν είχαν μπει ακόμα οι μπάτσικ. Ο Πολυταγιώτης ήταν, του είπαν 20 λεπτά πριν, γιατί εντάξει, πήγε αστυνομία, ήρθαμε συνοδεία. Και είχαμε κάτι κορδάκι του και ήταν καλό. Εντάξει. Και δεν είδαμε εμεί μπάλα, ήταν πολύ ήρεμο το παιχνίδι. Τι να πούμε, εντάξει, ο διαετής έδινε. Σε φιλικό στυλ. Όχι, δεν ήταν σε φιλικό στυλ. Πέφτανε κλωτσιές, αλλά ήταν από ήρεμο παιχνίδι που εντάξει, το πήρα τελευταία στιγμή. Μπορούσαν να από την αρχή να το πάρουν. Εντάξει, τέλος πάντων, αν προοδευτική μακάρι να μην ανέβουνε. Σα κατάνανε τόσα χρόνια, να γίνει καμιά γκέλα. Γιατί το λέγανε. Έχουν τη γράμμα. Τι γιατί δεν αξίζει να ανέβουνε. Ξέχαμε να ξανανεύουνε. Κατά τη γνώμη σου αξίζει ο Εθνικός και ο Πανατολικός. Για μένα ομάδα φοβερή ήταν η Νικηβόλου. Είναι Νικηβόλου. Είναι Νικηβόλου. Όλος ο κόσμος λέει Νικηβόλου ήταν το καλύτερο ποδόσφαιρο. Πέρασε από εδώ. Πανιώνιος μακράν ήταν. Ήταν πολύ κολόφαρος με εμάς. Μα τι έγινε. Το φάγαμε στο 90. Πάλι το φάγαμε στο 90 και στο Βίρονα. Μ
συγγνώμη. Γιατί με αυτό το πατέρα μας άλλο. Όχι βέβαια. Εκεί δεν συζητάμε καθόλου. Τι να θέλουμε, παιδιά. Έλα, έλα. Βασικά στο γήπεδο δεν ήμουνα. Από αυτά που άκουσα από τα παιδιά που λένε, είναι ότι το παιχνίδι ήταν δοσμένο. Αέρα. Το δώσανε το παιχνίδι. Σύμφωνα με ό,τι άκουσα. Τώρα από εκεί πέρα, εγώ ασχολούμαι πιο πολύ με τον Ολυμπιακό. Μη μου κάνεις την ερώτηση αν ο Ολυμπιακός χειροκοπήρε το πρωτάθλημα δίκαια. Δεν σου είχα καμία ερώτηση, μιλάω. Καμία σχέση με αυτά. Βασικά δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Εγώ να θυμίσω στα παιδιά. Έγινε φίλε, ευχαριστώ πολύ. Και εγώ. Να πάω από εδώ. Έλα, δε μαγκά. Λοιπόν, να σου πω ένα πράγμα. Καλησπέρα, πώς λέγεσαι? Βασίλης. Ναι, Βασίλη. Λοιπόν, σου πω ένα πράγμα. Ναι. Λοιπόν, το παιχνίδι δεν το έδωσε η δόξα. Δεν το έδωσε η δόξα. Όχι, δεν το έδωσε η δόξα. Αυτά γίνονται από τον πρόεδρο της Προοδευτικής που τα φτιάχνει όμορφα και ωραία. Φαγάνε το βρωμόξυλο πέρσι στη Βέρεια και από τότε μας έχουνε τους μπράβους και τις μαλακίες. Σήμερα ο Παπα Μιχαήλ γιατί δεν έπαιξε, ξέρεις, γιατί δεν έπαιξε ο τερματοφυλακάς δόξας, ο βασικός. Να μου πεις. Γιατί χθες το βράδυ πήγανε οι μπράβοι του Καρά και τον εκβιάσανε, γι' αυτό δεν έπαιξε. Και τον εκβιάσανε. Και πόσους άλλους ποδοσφαιριστές της δόξας Βίρονα σήμερα που δεν τραβήξαν αναγκαστικά τα παιδιά. Φοβούμενοι για την σωματική τους ακαιρεότητα. Αυτά είναι οι βρωμιές που κάνουν οι διάφορες ομάδες, έτσι. Και αυτές που αξίζουν δεν ανεβαίνουν ψηλά, όπως η δόξα. Καταλαβες. Κανα δυο ομάδες αξίζουν στη Β' Εθνική, έτσι και μετά είναι και η δοξάρα. Εγώ δεν ακολουθούσα φέτος, να σου πω ένα πράγμα. Εγώ δεν ακολουθούσα φέτος, να λέω και την αλήθεια. Να λέω και την αλήθεια, δεν ακολουθούσα την ομάδα, δεν μπορούσα. Όμως, ο κόσμος της δόξας είναι φοβερός, ακολούθησε την ομάδα. Ο κόσμος δόξας είναι φοβερός, ακολούθησε την ομάδα, πήγε Καλαμαριά, πήγε Αγρίνιο, φοβόθησαν όλοι. Λέγανε, πού να πάμε στα Αγρίνιο, καμία ομάδα δεν πήγε. Μόνο η οπαδή της δόξας. Στο Αγρίνιο. Και τρέχανε, στο Πανιόνιο, τρέχανε οι πάνθυρες πανικόβλητοι. Τρέχανε πανικόβλητοι. Όπου πηγαίναμε, φοβόθησαν όλοι. Όλοι φοβόθησαν όλα που πηγαίναμε. Και ξέρεις ένα πράγμα. Μία από τις τρεις ομάδες που έπρεπε φέτος να ανεβεί στην Αλφα Εθνική ήταν η δόξα. Να το ξέρεις. Ο λόγος... Γιατί, να σου πω γιατί. Γιατί... Ο λόγος που δεν ανέβηκε. Λοιπόν, να σου πω. Η δόξα... Λοιπόν, η δόξα φέτος είχε δύο-τρεις έμπειρους παίκτες, έτσι, από άλλες χρονιές. Πήρε πιτσιρίκια από ομάδες Αλφα Αθήνας, Δέλτα Εθνική, έφτιαξε μια καλή ομαδούλα, είχε ένα καλό σύνολο, ήταν παιδιά που αγαπούσαν την μπάλα, θέλαν να παίξουν μπάλα. Σε κάποια στιγμή, στα μέσα της χρονιάς, είχε προβλήματα οικονομικά. Τελικά η ομάδα, εντάξει, τα κατάφερε, τα έλυσε. Είχε παιδιά που διψάγανε για ποδόσφαιρο. Σε μια δόση πήγα να κάνει τον μπαμ. Ναι, πήγε να τον κάνει. Αλλά λόγω ότι... Τι συνέβη εκεί. Να σου πω. Τα παιδιά ήταν άπειρα. Όσο να είναι και η Β' Εθνική είναι πολύ δύσκολη κατηγορία. Λεφτά υπάρχουν. Λεφτά υπάρχουν. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν στην ομάδα λεφτά. Είναι ορισμένοι άνθρωποι που αγαπάνε την ομάδα και δίνουν λεφτά και έχουν λεφτά. Εντάξει, τώρα έχει δίκιο ο Λιγκουρός, ναι. Κατάλαβες. Κι αν ένας λόγος που δεν ανέβηκε η δόξα φέτος στην Αλφα Εθνική είναι ότι είχε έμπειρους, όχι έμπειρους, είχε άπειρους παίκτες, ήτανε νέοι, αγαπούσανε την ομάδα, την αγαπήσανε, παίξανε καλή μπαλίτσα, δεν το καταφέρανε, τους αξίζουνε συγχαρητήρια. Τους αξίζουνε συγχαρητήρια. Μπράβο στα παιδιά. Εγώ πιστεύω ότι με αυτή την ομάδα και δύο-τρεις
ακόμα σε κάποιες θέσεις που χρειάζονται τέσσερις και με μια καλή διοίκηση του χρόνου και με τον κόσμο το φεβερό που έχει δοξάρα, του χρόνου θα ανεβεί αλφαδική. Αυτά. Πολλοί λένε εδώ και πολλά χρόνια ότι είναι αδικία σχετικά με τον κόσμο να παίζει ο Αθηναϊκός στην Άλφα Εθνική και η δόξα στη Β'. Μιλάω για τον κόσμο. Καταρχήν ο Αθηναϊκός, εγώ δεν ξέρω να πούμε να είναι του Βύρονα ομάδα. Από αλλού είναι ο Αθηναϊκός. Από το Θησίο. Δεν ξέρω από πού είναι. Από το Θησίο. Αν ο Αθηναϊκός κρατιέται ακόμα στην Άλφα Εθνική, είναι άλλοι παράγοντες. Κάτι διπλά σε κάτι Ξάνθη φέτος και σε κάτι Πάτρες είναι πολύ μυστήρια. Μάλιστα. Έγινε, φίλε, ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σε ευχαριστώ καλώς. Πέρα, μακά. Άγι, έλα εδώ. Μισό λεπτό να πούμε κάτι. Στο κοντά, έλα. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα. Με λένε Μίλτο και είμαι Ολυμπιακός. Εγώ δεν θα μιλήσω για το τετριμήνα της Β' Εθνικής, θα αναφερθώ στο πρωτάθλημα της Α' που τελείωσε φέτος. Λοιπόν, για δύο πράγματα έχω χάρη φέτος πιο πολύ στη ζωή μου. Και για ένα έχω στενοχωρηθεί. Χάρηκα επειδή πήρε ο Ολυμπιακός το πρωτάθλημα. Χάρηκα επειδή υποβιβάζεται ο Άρης Θεσσαλονίκης και στενοχωρήθηκα επειδή δεν υποβιβάζεται ο ΠΑΟΚ και ο Ηρακλής. Λοιπόν, φίλε, περίμενε. Γιάννηνα, Βόλο, Καβάλα, Λευκοσία, ακόμα και στην Κύπρο και είδαμε τη Θεσσαλονίκη και λες και ανέβαρε και Λόνι. Συμφωνείς? Συνέχισε. Εντάξει. Λοιπόν, το δεύτερο, δεύτερη συμπεριφορά. Βγαίνουν επάνω οι προπονητές των ομάδων της Θεσσαλονίκης και βρίζουν το αθηνοκεντρικό κράτος επειδή είναι ανίκανοι να φτιάξουν ομάδες. Βλέπει Αναστασιάδη του ΠΑΟΚ. Είμαι, εντάξει, είμαι μέχρι εδώ. Μην με ρωτάς εμένα, εσύ μιλάς. Λοιπόν, τρίτον, πήγε η Εθνική να παίξει με την Κροατία επάνω και οι φύλαχοι του Άρη και του ΠΑΟΚ πήραν στο κατατόπι τους παίκτες του Ολυμπιακού Ιδησάικ. Λέω και τους στένε εμείς που πέφτουνε. Έτσι δεν είναι? Αυτά έχω να πω εγώ. Δεν ξέρω, φίλε. Δεν ξέρω πώς Ολυμπιακή πήγα στην Τούμπα. Θα μιλήσεις. Έλα. Και κάτι άλλο. Παρόλο που δεν πηγαίνω στο γήπεδο, είμαι και εγώ δοξαβήρωνα. Μετά από τον Ολυμπιακό. Μπράβο, μεγάλε. Πρώτα Ολυμπιακός και μετά δοξαβήρωνα. Ευχαριστώ πολύ. Είμαι Ολυμπιακός και εδώ ξαναβίνομαι. Θα μιλήσω για το ξαναβίνομαι. Ο Ολυμπιακός, εντάξει, μιλάει όλη η Ελλάδα να πω. Από κάτω το ξαναβίνομαι. Ναι, είμαστε πάρα πολύ κοντά, παιδιά, όλοι. Λίγο πιο εκεί. Λίγο πιο εκεί. Λέγε. Δόξα, εντάξει, όπως είπαμε και πριν. Δεν πήγαινε στην αρχή καλά, μετά εντάξει, πήρε κάποια παιχνίδια, έκανε κάποια διπλά. Έπαιξε καλή μπάλα μας, εντάξει, μας. Θα πει κύπελο. Πώς? Πώς? Ωραίο. Ακριβώς. Ωραίο. Ο λόγος θα πείτε το εξής, ότι ο κύπελος θα πει... Ο κύπελος θα κάνει... Βάζελος, Ολυμπιακός προς το μη... Τάσο... Μην το πω το επώνυμο.
Να σου δείξω κάτι. Το μύθος το Ολυμπιακό. Δεύτερον. Να σου δείξω κάτι, σε παρακαλώ πολύ. Δεν βλέπεις λίγο. Να σε ρωτήσω κάτι πριν μιλήσεις. Άκουσέ με. Άκουσέ με. Άκουσέ με. Πριν μιλήσεις, πριν ρωτήσεις, να σου κάνω μια ερώτηση. Εγώ... Από υγεία σε καλά. Υπάρχει... μια χαρά από υγεία και ελευθερία. Ζήτω ο Κύπρος. Για χαρά. Και να πούμε και να πούμε και δύο λόγια για τον Κλίντον. Έγραψε σήμερα κάτι πράγματα τα οποία τα πιστεύω απόλυτα, ή μάλλον στο φίλο της Κυριακής. Θα πω δύο πράγματα για τον Κλίντον, χωρίς να δίνω σημασία στην πολιτική της Αμερικής, των Ηνωμένων Πολιτειών, στην πολιτική του Κλίντον, στις κατευθύνσεις που του δίνουν, δεν δίνω σημασία στις μπόμπες, στα Κόσοβα, στα Μόσοβα και σε όλα τα υπόλοιπα. Άλλο πράγμα θέλω να πω. Έμεινα καταπληκτός από την παρουσία αυτού του ανθρώπου. Προσέξτε, δεν εννοώ προσωπικότητα, εννοώ παρουσία, φιγούρα. Τον είδα πάνω στην Ακρόπολη και έλεγα σε ένα γκρο πλάν κοντινό, ο φιδίαστος μίλεψε, ρε παιδί μου. Αυτό το πρόσωπο, αυτή η τομή. Ο Φιδίας, λέω, μαζί με τον Μπαρθενώνα. Τι πράγμα είναι αυτό, ρε. Μπήκε μέσα στο Μέγαρο και σκέπασε όλο το Μέγαρο. Ανέβηκε τα μπαμάνια σκαλοπάτια και οι λαμπαδένοι τσολιάδες υπέκυψαν, προσκύνησαν, κομπλάρισαν, ήπιαν, όπως το μακό το φαγελάκι. Πήγαινα τον υποδεχτεί ο υπουργός των εξωτερικών με ένα σακάκι δανεικό, τρία μανίκια μεγαλύτερο, μέχρι τα δάχτυλα του έκλειβε, με ένα μουστάκι ατροφικό σαν δεξιός ψάλτης, σαν το συγχωρημένο τον Ζάχο δε στη Μητρόπολη που έλεγε και τα δημοτικά, έκανε και τον ψάλτη. Και μπαίνει μέσα ο άρχοντας, στυλάτος, αεράτος. Για μένα δεν λέγεται, δεν πρέπει να λέγεται Bill Clinton. Ντούσαν Κλίντον πρέπει να λέγεται. Ο Μπάγεβης της πολιτικής είναι. Ευθυτενής, καμαρωτός, όχι καμαρώτος, καμαρωτός. Να φανταστείτε και αυτός, δεν φοράει παπούτσα με κορδόνια. Πάντα παντοφλέ. Δεν σκύβει να δέσει τα κορδόνια, δεν καταδέχεται. Τι ρούχα ήταν αυτά. Τα μανικετόκουμπα μόνο που φόραγε, μου θύμιζε χαμόγελο γύφτου. 5 κιλά χρυσάφι. Τι που κάμισε ήταν αυτά. Τι αρχοντιά, τι στυλ. Και μπαίνει στο Μέγαρο να πάρει τις χαιρετούες. Από ποιο ρε μαγκά. Από ένα πρωθυπουργό, 1,5 πύχη όλος και όλος. Σε αλαδωμένος ποντικός, ξέρεις. Τον έχει φάει δάκος. Με μια καράφλα σκέτο αυγό. Και δίπλα του η Δάφνη, έτοιμη για μπουγάδα. Η μαντήλα, το λουλάκι και το μανταλάκι της έλειπε. Έβλεπα το Σιμίτι να μπαίνει στη λιμουζίνα και πρόσβαλε τη λιμουζίνα. Και μπαίνει ο Κλίντος στη λιμουζίνα και έλεγα μέσα μου, του πάει του παλιό που στάρε. Τι παρουσία ήταν αυτή. Επαναλαμβάνω για ορισμένους ηλίθιους, για να μην παρεξηγηθώ. Ξέρω ότι αυτός ο άνθρωπος είναι άδειο μύδι. Δεν μιλάω για άλλα πράγματα. Αυτά τα αφήνω για τους τριφτάριδες, τους Κωνσταντόπουλους, τους Τσοβόλες, τους Σιμίτιδες και όλους τους άλλους. Για άλλο πράγμα μιλάω, για παρουσία. Πραγματικά εντυπωσιάστηκα. Εγώ πιστεύω ότι αυτός ο Ιούλιος Κέσαρας, όπως τον είδα, σε ένα πράγμα έχει σταθεί άτυχος.
δεν έκανε ένα γιο να του μοιάζει. Έκανε την Τζέλσι, τη Manchester United και την Tottenham. Που όπως τη βλέπω, εδώ μπροστά, καλύτερα να μην δεις δόντια όπως εγώ παρά να έχεις όπως αυτή. Τέλος πάντων, πάει και ο Κλίντον. Πολλά τα θέματα απόψε.